Γαλατσάρα λοιπόν, άλλο ένα room tour επεισόδιο. Είμαι σε μια πλατεία που μικρός έχω παίξει πάρα πολύ μπάλα, αλλά τώρα σκοτάδια σε και δεν πολύ βλέπουμε. Και πάμε στο νέο μας συλλέκτη και το δεύτερο room tour μέσα σε δύο μέρες καπάκι για το 2022. Φύγαμε φίλοι μου. Έχουμε έρθει σήμερα για ένα νέο room tour επεισόδιο που θα είναι πάρα πολύ δυνατό όπως κάθε άλλο εξάγει στο κανάλι. Τα room tour είναι επεισόδια τα οποία γουστάρετε, τα γουστάρω και εγώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαι μόνος, έχω δώσει ρεπό στο Γιάννη και πάμε να δούμε λίγο τον καινούργιο μας καλεσμένο. Καλώς το. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις, πώς πας, καλά είσαι. Καλά, μια χαρά. Εδώ σήμερα έχουμε έρθει για επεισοδιάρα. Ωραίο εδώ χώρο, πάμε εδώ στο game room. Φύγαμε. Lead the way, για πάμε να δούμε. Πού το έχεις, για φύγαμε. Τι γίνεται εδώ, αμίγκες βλέπω, CPC, μελομακάρονα να με περιμένουν, ωραίο Crystal Case εδώ για PC, κονσολάκια, βλέπω εδώ, τι έχουμε εδώ για να δούμε από κονσόλες, Nintendo, Xbox, Saturn, Dreamcast, Mega Drive, τα αγαπημένα με έτσι σε γκάκες, δεν βλέπω τίποτα Nintendo και χαίρομαι λίγο παραπάνω. Ναι, εντάξει, ναι. Πρόσεξε. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Τα έχει κρυμμένα ο Σταύρος. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εδώ έχω έρθει στον Σταύρο Παπαδόπουλο από τους Retro Computers GR. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το intro του επεισοδίου, να γουστάρουμε. Σας περιμένω πάρα πολύ ζεστό και όμορφο επεισόδιο και ξεκινάμε σε 2. Φύγαμε! Λοιπόν, παιδιά, εδώ με λαμακάρονα τώρα. Καταρχήν, να πούμε καλή χρονιά, γιατί σήμερα είναι 2 του μήνα. Έτσι ακριβώς, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, με υγεία. Κάνουμε και, έκανα και ποδαρικό με το δεξί μπήκα, με το δεξί πραγματικά μπήκα, στο σπίτι του Σταύρου. Να πούμε, Σταύρο, πώς έχουμε γνωριστεί. Νομίζω θα θέλει, Μιχαήλ. Ήταν την περίοδο της καραντίνας που ήταν όλοι έξω. Αρχή. Μάρτιος. Γινόταν ο χαμός έξω από τον κόσμο. Καραντίνα, έτσι. Καραντίνα, ναι. Και ήσουν στο Coffee Island. Στη Βεϊκού, στο Γαλάτσι, παιδιά. Είναι Γαλατσιός, είμαστε, δεν ναι, είμαστε γειτονάκια. Έτσι, ναι. Και επειδή τον παρακολουθούσα τέλος πάντων, τα βίντεό του εννοώ, κάνω έτσι. Consul Hunter, του λέω. Ναι, και εγώ λέω τώρα ποιος μου κάνει πλάκα. Και μου λέει, όχι ρε γάμο, το τι έγινε. Λέει, εσύ πιζό, δεν είσαι, ναι, μου λέει, εγώ είμαι. Και έτσι, ήσουν με τη γυναίκα σου, νομίζω. Με τη γυναίκα μου ήμουν, ναι. Εγώ ξέρω γιατί είχα πει όχι ρε γαμότο. Γιατί λέω τώρα, ή κάποιος γνωστός μου είναι κοντά και έχει βάλει κάποιον άσχετο να μου κάνει πλάκα, δουλεύει, ή ναι, κάποιος να μου πει ότι κάποιο επεισόδιο δεν του άρεσε και θέλει να με κράξει. Δηλαδή πήγα στο μυαλό μου. Όχι, ευτυχώς δεν έχουν πάρει. Δεν. Οπότε ξαφνικά ήσουνα και η πρώτη περίπτωση κάποιος που με αναγνώρισε στον δρόμο. Να πω τώρα ότι κοντά 3,5 χρόνια το κανάλι και συν με έχουν δει 10 άτομα. Και φορούσες και μία μπλούζα, κάτι τώρα με Μάριο ή Super Mario με... κάτι τέτοιο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να έχω και τη φωτογραφία από εκείνη τη μέρα. Το είχα κάνει post στο Instagram και είχα γράψει, sorry, ότι με αναγνώρισε κάποιος στον δρόμο. Ήμουν αξίζει super χαρούμενο, ρε παιδί μου, γιατί είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι σε βρήκα τυχαία, είδα τυχαία το κανάλι σου πριν καιρό. Έβλεπα ότι έχεις ωραία πράγματα μέσα. Να σε καλά, τα παρακολουθούσα, τα στείλει και το εννοώ τώρα, δεν το λέω επειδή. Τα έστειλε πάρα πολύ ωραία και σε έβλεπα. Έβλεπα και το άλλο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Κάνω έτσι, πήγαινε για καφέ με ένα φίλο και κάνω έτσι. Αυτό το ξέρω, λέω. Είναι ο Κόνσουλ. Ούτε το όνομά σου μπορεί και να μην το ξέρα. Κόνσουλ Χάντερ, το κάνω κάπω έτσι. Ναι, είναι έτσι. Μήπω Σταύρο και εντάξει, ψάρωσα εγώ, λέω ότι έγινε καλά. Αλλά να πούμε την αλήθεια λοιπόν μετά, επειδή σε έκανα follow στο Instagram και τα λοιπά, είδα ότι είχε ενασχόληση με την πολύ γνωστή ομάδα των Retro Computers GR. Ακριβώς. Και λέω, όπα, λέω, γιατί είδα εκθέσεις που είχατε Athens con ιστορίες από εδώ, από εκεί και τα λοιπά και λέω, όπα, λέω, το παιδί, δηλαδή κάτι μου θύμιζε φυσιογνωμικά και όντως ήταν από παλιές Athens con που είχες έρθει. Ναι, και στην πρώτη και στις μετέβρια. Θυμάμαι στην πρώτη κιόλας είχα ανέβει με τη γυναίκα μου στον πάνω όροφο και θυμάμαι σίγουρα τον Φώτη και πρέπει να θυμάμαι και σένα.
που ήσασταν τριγύρω τα μηχανήματα, όπως ο κόσμος. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν καρμική η συνάντηση. Είχαμε γνωριστεί πριν γνωριστούμε, κάπως έτσι τέλος πάντων. Ακριβώς αυτό. Και είναι λοιπόν, παιδιά, ο Σταύρος στην ομάδα του Φώτη με το RetroCommunity.gr που είναι πολλά άτομα. Είμαστε πολλά άτομα. Ό,τι θες λες σε μια τέτοια ομάδα. Ναι, ναι, είμαστε μια τρελοπαρέα τέλος πάντων. Όπου... Ναι. Εντάξει, γουστάρουμε πολύ αυτό που κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησαν, ναι, ξεκίνησαν εκθέσεις ουσιαστικά σε σχολεία. Mm-hmm. Εννοείται φιλοκαιρδός, έτσι, εννοείται δεν... Αυτό ναι, είναι πολύ βασικό. Ναι. Ξεκίνησε έτσι και μετά ξαναγίνονται προτάσεις για εμφάνιση σε Athens, σε Vintage Toys, μπράβο, σε Game Mathlon, σε διάφορες, ναι, ναι. Όπου ουσιαστικά εκεί παίρνουμε μέρος σαν ένα περίπτερο το κοντόρα. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Και εκεί μας βλέπει περισσότερο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα στα σχολεία. Ναι, ναι, μεν έρχεται κόσμος, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό, αλλά... Mm-hmm. Είναι από πιο ένα περιορισμένο, σημείο και εντάξει, μετά είναι κάπως πιο περιορισμένο. Ναι, ενώ σε μια μεγάλη έκθεση πάει ο κόσμος να δει τα πάντα, ναι, και λέει, α, λέει ο μπαμπάς, ο 40 μπαμπάς, ο 50 μπαμπάς, ξέρω, ναι, εγώ. Ναι. Λέει, α, έπαιζα κι εγώ σε αυτό. Και μαζεύονται τα σχολεία. Και αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή να βλέπεις να έχουν φέρει τα παιδάκια τους για να τους δείξουν. Για να τους τα δείξουν και εν τέλει να κάθονται να παίζουν αυτοί με τις ώρες πάνω σε μια Amiga, σε μια Sega, σε... δεν ξέρω. Πολύ. Σε ένα PlayStation κυρίως που όλοι βέβαια. Πολύ, πολύ δυνατό αυτό το συνέστημα να σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή και πόσο μάλλον όταν είσαι και περήφανος και σου είναι και πάνω από μηχανήματά σου. Γιατί πα και μηχανήματά σου. Έτσι, εννοείται, θα το πούμε εννοείται, αυτό. Μα η ομάδα προφανώς διαλέγουμε. Εγώ θα φέρω, ξέρω εγώ, 3-4, mm, ο άλλος θα φέρει 2-3, ο άλλος 4-5, ό,τι μπορεί, ο καθόνες. Βέβαια. Οθόνες. Έχει κουβάλιμα, παιδιά. Εκείνα δείτε κουβάλιμα με τις οθόνες που είναι CRT, ναι, έτσι. Ναι, είναι λοιπόν πούπουλα αυτές οι οθόνες, οι LCD. Αυτές οι οθόνες είναι πούπουλα. Οι άλλες όμως, ναι, ναι, εκτός του ότι δεν είναι πούπουλα, είναι και έτσι είναι και δεν ξέρεις πού να τις βάλεις. Έτσι γεμίζεις ένα αυτοκίνητο και ουσιαστικά είναι οδηγός. Ναι, ναι. Και ο συνοδηγός που είναι πάνω στις οθόνες. Έτσι κρατάει. Γιατί και είναι και παλιές κάποιες από τύπο Άμστρα που, άμα είναι και μια ζημιά. Άντε γεια, μετά δεν περνάει. Μετά τέλειωσε η υπόθεση. Ναι, δεν τις βρίσκεις εύκολα. Ευτυχώς έχω αρκετές CRT γενικότερα. Γκρινιάζει η γυναίκα μου γι' αυτό. Εντάξει, είναι γεμάτη ντουλάπα πίσω από τον Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Okay, θα το δούμε. Ναι, εντάξει, πάρα πολλές CRT, αλλά χρειάζονται. Ναι. Να πούμε ότι όσοι τυχόν δεν γνωρίζετε, έχω κάνει ήδη και room tour στη συλλογή του Φώτη του Μαυράκη πέρσι τον Οκτώβρη, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο room tour, και σαφώς να μπείτε και στο κανάλι του YouTube το παιδιό, αλλά φυσικά και στο τεράστιο forum σας, έτσι. Ακριβώς. Έχετε πολύ ενεργό forum, δηλαδή πιστεύω ότι τα forums, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει η κινητικότητα λόγω Facebook. Έχουν πέσει, είναι λόγω Facebook. Αλλά είστε δυνατοί. Το παλεύουμε, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούμε όλο και κάτι να ανεβάζουμε. Βλέπεις, ναι, να κάνουμε και εκθέσεις τώρα για να έχουμε κάποια τέτοια. Οπότε, αυτό το θέμα εσείς, μα κάποια παρουσίαση, ναι, μα κάτι, οτιδήποτε, ό,τι μπορούμε κάνουμε να μένει ενεργό. Ναι, σίγουρα, ναι, όμως το Facebook και το, ναι, Instagram. Είναι αυτή η αμεσότητα για την κοινή του και δυστυχώς λένε το Facebook σκότωσε τα forums. Εντάξει. Άλλο το ένα για μένα, άλλο το άλλο. Ναι, ισχύει, είναι άλλη χρήση. Άμα θες να κάνεις μια ερώτηση και θες να το δει πολλοίς κόσμος, μπορείς να το κάνεις και στο Facebook, ναι, μπορείς να το κάνεις και στο forum. Ισχύει. Δεν σημαίνει ότι άμα το κάνεις στο Facebook που σίγουρα το βλέπουν περισσότερο, ναι, που θα απαντήσουν κιόλας. Απλά τα forums πάντα ήταν και πιο εξειδικευμένα κατά μένα. Δηλαδή ήταν υπορωμένοι σε κάθε χόμπι, στο κάθε forum. Τώρα στο Facebook μπαίνει και ο κάθε ένας που λέει τη χαζομάρα, που δεν ξέρει. Εντάσεις, τα γνωστά, ναι, ναι, εντάξει, μάλιστα. Ναι. Οπότε σήμερα λοιπόν εδώ έρχεσαι, βλέπω home microcomputers, mm-hmm, έχεις και τις κονσολίτσες σου. Θέλω, δηλαδή, πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί παιδιά και ο Σταύρος είναι gamer πάρα πολλά χρόνια, από όσο ξέρω. Θα μας πει και ωραίες αναμνήσεις και νομίζω ότι θα γουστάρει το επεισόδιο. Όχι μόνο θα σας πω αναμνήσεις, θα σας δείξω κιόλας και κάποια πράγματα, γιατί έτσι, δεν είναι μόνο τα μηχανήματα. Ναι. Είναι και κάτι άλλο που κάποιοι ίσως τα έχουν δει βέβαια, όπως okay, δεν ξέρω, αλλά ναι, εντάξει. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, πιείτε και στο καφεδάκι σας, να πιούμε κι εμείς μια γουλίτσα και ξεκινάμε room tour. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το room tour. Σταύρο, πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Mm-hmm. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου έτσι γενικά συλλέκτη. Τον θεωρώ retro lover. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Μου αρέσει. Δεν συλλέγω απλώς, όχι ότι είναι κακό αυτός που το κάνει, έτσι, ναι, μηχανήματα με τη λογική να τα έχω απλά. Mm-hmm. Αγοράζω ή... όταν είμαι τυχερός και μου χαρίζουν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα οποία τέλος πάντων θέλω, ήθελα, mm-hmm, σύν αυτά τα οποία μου είχαν μείνει από τότε.
Σωστά. Οπότε ναι, γι' αυτό και έχω κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένα, mm-hmm. όχι ιδιαίτερα πολλά. Κατάφερα πρόσφατα και απέκτησα, ναι. μου το χάρισε ο Ορφέας. Οκ, okay. Γεια σου Ορφέα. Εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά για τον Ορφέα. Ωραία. Τον Amstrad, αυτός ήταν ο πρώτος μου υπολογιστής. Ο CPC-628, αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι το οποίο εντάξει το απέκτησε όπως είπα πρόσφατα, έχει το θεματάκι το δούμε το drive δεν δουλεύει καλά, mm-hmm. θα το δούμε στην πορεία, αλλά είναι μεγάλη συγκίνηση γιατί ήταν αγορασμένο το 1987. Ναι. Oh, έχεις κάτι να μας δείξεις. Έχω κάτι να σας δείξω. Θα δακρύσουμε. Δεν ξέρω αν θα δακρύσετε, αλλά είναι κάτι που εντάξει. Μικρόπολης, λοιπόν. Παπαδοπούλου, Ελισάβετ, η μαμά, η μητέρα μου, η μητέρα μου, ναι. Amstrad 628, monitor, έγχρωμο, ελληνικό βιβλίο, τι λέει, βιβλιοδηγίες, 97.000. 97.000. Χρονολογία γραφή. Φυσικά, 6-8 του 1987. Εντάξει, respect, Σταύρο. Αυτά νομίζω δεν είναι να χαθούν ποτέ έτσι. Όχι, ξέρεις, θα κάνουμε, θα το κάνεις μια εκτύπωση mm-hmm. και θα γράψω εγώ το όνομά μου και άλλη ημερομηνία από πάνω. Βόπο, πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένας υπολογιστής που, να πω την αλήθεια, ναι. είμαι 17 χρονών. Ναι. Τότε ξεκίνησα να ασχολούμαι ουσιαστικά, δηλαδή την εποχή που κάποιοι άλλοι παίζανε, ξέρω εγώ, με Nintendo, με Commodore, με οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εγώ έπαιζα Σουμπούτεο. Και νομίζω, επειδή το λες... Αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι στραπατσαρισμένο, όπως το βλέπετε. Δεν έχει σημασία, έτσι, το είδαμε. Αγοράστηκε το 1983. Το 83? Το 1983. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, όταν αγόρασα τον Amstrad, βέβαια όλα αυτά μείνανε στην άκρη. Ναι. Απέκτησα κάμποσα παιχνιδάκια. Είναι ωραίο ο Amstrad. Ωραίο μηχάνημα. Yeah. Παραδέχομαι όμως μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι μάλλον ο Commodore 64 ήταν καλύτερος. Σε yeah. κάποια πράγματα. Okay. Σε κάποια. Σε κάποια άλλα ήταν ο Amstrad. Σε ήχο. Σε ήχο λένε. Και σε yeah. κίνηση και σε animation. Ναι. Yeah. Έπασχε πάρα πολύ ο Amstrad. Ωστόσο είναι ο πρώτος μου υπολογιστής. Okay. Τον χάρηκα απίστευτα. Ναι. Yeah. Και βέβαια κάποια στιγμή πουλήθηκε. Oh. Γιατί... Η κυρία. Για την μεγάλη κυρία, την Amiga 500. Πήρατε μια κυρία εδώ τότε. Πολύ το κάνατε τότε αυτό. Από κάτω είναι και άλλη μία που μου χαρίστηκε, αλλά αυτή που βλέπετε εδώ τώρα είναι εκείνη ναι, που είναι, τότε. Βασικά, ναι, είναι δύο εδώ και μία τρεις. Βλέπω αυτή και εσύ συλλέκτης. Αυτή είναι η 1200, η οποία αγοράστηκε μετά από πολύ καιρό. Mm-hmm. Έχει κάρτα accelerator μέσα, έχει διάφορα καλούδια. Ναι, ναι, ναι. Θα αλλά η αγάπη είναι η Amiga 500. Βλέπω ότι όλες είναι 500, σωστά. Όχι, όχι. 500 είναι αυτές και αυτή είναι 1200. Α, ναι, οκ, okay, δεν το είδα τώρα. Μοιάζει λίγο με την 600, είναι πιο μεγάλη, πιο μακριά. 1200, ναι, 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 και τα τόμαχο και εδώ. Οπότε, κάτσε, υπάρχει και 600, υπάρχει και 800. 800 όχι, υπάρχει 600. Ναι. Η οποία ήταν κάτι μεταξύ 500 και 1200, ας το πούμε. Okay. Ας το πούμε κάπως. Μικρές διαφορές. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Είχε πιο πολύ μνήμη 600 από την 500, mm-hmm. αλλά λιγότερη από την 1200. Μάλιστα, και 1200 ήταν πολύ ακριβή. 1200 ήταν ακριβή, ήταν να την αγοράσω ναι. τότε, το 1994, αλλά δεν τα κατάφερα. Ναι, ναι. Άριξα κάτι 25 χρόνια. Δεν πειράζει, ναι. κάνει αργά παρά ποτέ. Αλλά την έχω κάνει όσο πιο τούμπανο σήκωνε το πορτοφόλι μου, μπορώ να πω. Okay. Την έχεις πειράξει, θα μας τα δείξεις άμα είναι αυτά μετά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ανοίξουμε το καπάκι από κάτω να δούμε τη κάρτα turbo που έχει. Οκ, okay, έχεις ωραία πραγματάκια μέσα, μάλιστα. Η Amiga έμεινε για αρκετά χρόνια, mm-hmm. μέχρι που μπήκαμε στην περίοδο των PC. Ναι. Και κάπου έμεινε στην άκρη. Τα πρώτα PC σε φάση το έφτιαξες μόνος σου, θυμάσαι, ήταν κάποιας εταιρείας. Δεν ήταν εταιρείας, πήγαινα σε κάποιο μαγαζί, ναι. τους έλεγα θέλω αυτό. Mm-hmm. Και τα build to order εκεί, έτσι, κάπως έτσι. Ναι, ποτέ ναι. δεν κατάφερα να φτιάξω μόνος μου, δεν ασχολήθηκα βασικά. Okay. Μετά ένας φίλος μου τα φτιάχνε, τέλος πάντων κάπου εκεί η Amiga έμεινε πίσω. Ναι. Όταν μπορούσα οικονομικά
αγόραζα απίστευτες κάρτες γραφικών. Έτσι, έτσι. Ό,τι μπορούσα έτσι, να κάνω. Έτσι. Μια από τα ίδια. Έτσι ακριβώς. Τροφοδοτικά πανίσχυρα για να σηκώνουμε τις κάρτες γραφικών. Και τη CPU. Τη CPU, το Crysis ήταν το benchmark μας. Έτσι, εννοείται. Και πάει λέγοντας στο μεταξύ. Και το Fear κάποια στιγμή ήταν στο. Θυμάσαι πιο παλιά. Αλλά δεν το έπαιξα το Fear, το Crysis πάλευα. Όταν το σηκώνει το PC μου, αμέσως αγόρασα την GTX. 8800 νομίζω. Γύρω στα 475 ευρώ τότε. Τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, λέει. Και το πορτοφόλι μου τα θυμάμαι. Αυτό. Και ένα τροφοδοτικό αντίστοιχο, βέβαια, για να το σηκώσει. Πέρα κανένα 300 το τροφοδοτικό τότε. Άλλες εποχές. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι στο μεταξύ ψαχνόμουν και λιγάκι με κονσόλες όσο μπορούσα. Ναι. Είχα αγοράσει κάποια στιγμή το Super Nintendo. Ναι. Αυτό τώρα για τι χρονολογία μιλάς? 1992. Α, άρα στην εποχή του, λοιπόν. Ήταν στην εποχή του, ναι. Με το Super Nintendo ουσιαστικά έφερα την πραγματικότητα των coin-op στο σπίτι μου. Όταν είδα εγώ το Street Fighter, το Street Fighter, εκεί για μένα τελείωσαν όλα. Δεν υπήρχε δηλαδή να παίξω στην Amiga. Ναι. Τι να παίξει στην Amiga, όσο και να ήταν καλή, τη λατρεύω την Amiga πραγματικά δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν. Ναι, ήταν άλλη φάση. Πώς και όμως δεν είχες πάει στο Mega Drive που ήταν πιο arcade κατάσταση? Άμα σου πω γιατί θα γελάσεις. Όχι, για πες. Γιατί το θεωρούσα. Ποδιαστερό. Όχι. Τι? Αντίπαλο της Amiga και καλά. Α, ναι, εσύ είσαι πιο παλί, το έχετε αυτό. Δεν ήμουν κανένα παιδάκι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Αλλά θεωρούσα ότι. Ήταν δεν αυτή... κατάλαβα, βγήκε okay. Mega Drive τώρα να μας πει για την Amiga. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι κάτι τέτοιες συγκρίσεις και στην εκπομπή του κ. Αντώνη Λεκόπουλου στο Computer Show στην ΕΡΤ. Που λέγανε, ας πούμε, το Mega Drive που έβγαινε πήγαινε λίγο για να την πει σε αυτά τα home micro εκείνη τη εποχή, Amiga κτλ. Μάλιστα, θα δούμε όμως. Την έμπαινε, συγγνώμη, σου διακόπτω. Την έμπαινε, κανονικότατα. Θα το δούμε αυτό και θα δούμε και τι κατέληξε στο μέλλον σχετικά με το Mega Drive. Θα μας το πει σε λίγο. Ναι, ναι. Θα μας το πει σε λίγο. Τέλος πάντων, πουλήθηκε η Super Nintendo κάποια στιγμή, αγοράσει και το 3DO. Α, πήρες και 3DO. Πήρα 3DO, το οποίο. Δεν σου άρεσε. Όχι. Ναι, ναι. Οκ, πες ότι μου άρεσε. Το οποίο δυστυχώς δεν το έχω. Oh. Αυτό κάπου εξαφανίστηκε, κανείς δεν ξέρει πού. Α, δεν το πούλησες για να πάρεις, ας πούμε, PlayStation 1 ή Saturn που βλέπω? Όχι. Το Saturn το οποίο βλέπεις. Ναι. Εκεί. Ναι. Ουσιαστικά αγοράστηκε γιατί το 3DO κάπου δεν με κάλυπτε. Ναι, ναι, ναι. Άρα πήρες λοιπόν πρώτα το Saturn. Πρώτα ναι. Το έτσι, 3DO, Saturn μετά. Παράλληλα με τις αλλαγές των PC βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Το 1999 αγοράστηκε το Dreamcast. Οκ. Okay. Πάντα μέσα στο release ήσουν από χρονολογίες. Ψιλοκοντά. Και από εκεί η φάση με τις κονσόλες σταμάτησε. Ναι. Συνέχισα πλέον δηλαδή έντονα με τα PC. Okay. Όσο σήκωνε το πορτοφόλι μου και όσο μπορούσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πέρασαν τα καλά κόμματα. Καλά εντάξει, αυτό εδώ πέρα, εντάξει, ρετρό το θεωρώ και αυτό το PC τέλος πάντων, είναι οκ. Okay. Οπότε, πριν πούμε την φάση, πριν συνεχίσουμε, να πούμε το εξής. Ναι, βέβαια. Ότι έχω εδώ πέρα και άλλα, κάποια άλλα μηχανήματα. Έχω ένα Commodore 64 και έναν Spectrum Plus. Τους οποίους τους έχω περισσότερο. Έχω παίξει λίγο με το Commodore. Ο Spectrum Plus δεν δουλεύει. Ναι. Η αλήθεια είναι, θέλει η δουλίτσα για να φτιαχτεί. Αυτόν εδώ χάρη στο Χρήστο από τους Retro Computers. Ο CLD, αν θυμάμαι. CHD Lee. Μπράβο, μπράβο, είδε το ψευτοθυμάμαι. Ναι, γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Χάρη στον Ορφέα που τον σου λούποσε. Γεια σου, Ορφέα. Χάρη στο Φώτη που τέλος πάντων τον έδωσε. Για χαρά, Μαδάρα. Τι να πω, Μαδάρα, τι να πω. Τον έχω και τον έχω δοκιμάσει κι αυτόν. Ναι. Έχει λίγο ξεπλημμένα χρώματα συγκριτικά με τον CPC. Αλλά είναι και αυτή η μηχανηματάρα. Ό,τι και να πω, είναι μηχανηματάρα. Νομίζω όμως ήταν πιο παλιός από το CPC, ούτως ή άλλως τεχνολογικά. Ήταν πιο παλιός. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ήταν πιο παλιός. Αλλά ήταν για μένα μια μικρογραφία της Amiga. Σαν να μας έλεγε η Commodore, ξέρετε κάτι. Ναι. Τι θα βγάλω μετά. Τι έρχεται. Τι έρχεται. Τι επιφυλάς στο μέλλον. Μάλιστα. Εντάξει, θα πούμε και μετά ιστορίες στη συνέντευξη στο τέλος για αυτά τα μηχανήματα. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι δικά σου. Είναι δικά μου. Έχεις πολλά από δηλαδή δικά την Amiga, το Saturn, το Dreamcast. Αυτά είναι δικά μου, ναι. Ναι. Είναι δικά μου. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί δείχνει ότι είσαι. Όχι μόνο ό,τι μπορούσα να κρατούσα. Είσαι και συλλέκτης από τότε. Αυτό εγώ βλέπω. Πες, ότι... πες το και έτσι. Ναι. Και συλλέκτης, επειδή είναι πολύ παρεξηγημένη και θέλω να το πω, δεν είναι αυτός που έχει ένα εκατομμύριο πράγματα. Υπάρχουν και συλλέκτες που έχουν 10 πράγματα και τα κουβαράνε την παιδική τους ηλικία και είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, ας πούμε. Σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό. Σαφώς. Μάλιστα. Κομπιουτεροειδή, λοιπόν, αυτό είναι το story. Βλέπω και κάτι κασέτες Atari 2600. Βλέπω το Space Invaders εκεί. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ.
Και έχω βέβαια και το Atari εδώ. Α, το έχεις. Βεβαίως, να το. Α, να το, ο γούντις, ο τρυποκάριδος που λέμε. Έτσι. Είναι, μήπως ότι είναι δικό σου, από τότε. Δεν είναι δικό μου από τότε, okay. Αυτό μου το χάρισε ο φίλος Μοντάσος, okay. Το οποίος το είχε από, το, από τις αρχές των 80's. Όμως, αυτό το Atari, ναι. Όχι το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου επαφή με κονσόλα. Επαφή με κονσόλα, με gaming γενικότερα, στο σπίτι ενός θείου. Πρέπει να ήταν 1980, 79, mm-hmm. ναι, 81, ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Παίζανε όλοι οι μεγάλοι τότε. Μεγάλοι, οι 30, 40, τότε, Space Invaders. Κάποια στιγμή έπαιζα κι εγώ και δεν καταλάβαινε γιατί όλοι παίζαν περισσότερο και εγώ παίζα λιγότερο. Γιατί έχανα πολύ πιο εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Okay. Και χαίρομαι που το βρήκε ο Τάσος, μου το έδωσε, mm-hmm. το καθάρισα. Έχει και ένα RGB mod από πίσω για να το βάζουμε στην κεραία. Να το, όλα τα πειράζεις, σ' αρέσει το πείραγμα. Εγώ τα δίνω και μου τα πειράζουν από την αλήθεια, γιατί δεν το έχω με τα ηλεκτρονικά. Okay. Και έτσι έχω και την πρώτη μου επαφή ουσιαστικά εδώ να τη θυμάμαι. Κάποιες φορές το έχω ανάψει και αυτό. Μάλιστα. Πρωτόγωνο τελείως. Οκ, εντάξει, πολύ ωραίο και το αταράκι εκεί εννοείται, μέσα. Εννοείται, εννοείται. Εγώ σκέψω ότι δεν το έχω αυτό σαν console hunter, ντροπή, αλλά έχω το, το κλόνο του Junior του 2600 που υπήρχε στην Ελλάδα αρχές 90s, τέλη 80s. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θέλω να πάω και εγώ βέβαια σε ένα VCS 2600. Ναι. Μάλιστα. Είναι περιπτωσάρα. Ναι, ναι. Πού θέλεις να. Τι άλλο, πάμε κονσόλα ή έχεις κάτι άλλο από PC να πούμε. Από εδώ, όχι, ουσιαστικά αυτά είναι. Okay. Τώρα όσον αφορά τις κονσόλες, πριν πούμε για αυτές. Ναι, βέβαια. Να σας πω ότι η πιο πρόσφατη κονσόλα που έχω είναι το Xbox το 360. Τώρα, τεχνολογικά, ναι. Είναι η πιο πρόσφατη μου αυτή, έτσι. Mm-hmm. Έτσι, ενημερωτικά. Το τελευταίο μοντέλο, το μαύρο. Το μαύρο, ναι, 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 ναι. Όχι, πολύ καλό μηχάνημα, το 360 έγραψε. Τρομερό μηχάνημα. Ήταν, ναι, εγώ δηλαδή ήμουν 360 fan, δεν ήμουν PS3. Πολύ όμορφο. Και είδα έχει κάποια παιχνίδια. Κάποια, ναι. Στην άκρη, έχει, ναι, πολλά μέσα στο δίσκο του, έτσι, εννοείται. Okay. Αγορασμένα. Ναι, 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 ναι. Για μένα παράξενο, αγορασμένα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα. Να πάμε εδώ. Πάμε εδώ τώρα. Πάμε να ανοίξουμε τώρα και φώτα εδώ. Να δούμε τι έχει. Τι έχουμε εδώ. Αυτό είπαμε είναι το Saturn, λοιπόν, το οποίο αγοράστηκε τότε. Ναι. Έχει μέσα. Ναι, αυτό θέλω να δείξω. Βεβαίως. Γιατί έχεις κάνει τρελή δουλειά. Ρε παιδιά, πού είναι το μάτι? Δεν υπάρχει μάτι, για να ψάξουμε εδώ με τα ρομποτικά μας. Δεν βλέπω μάτι, παιδιά, εδώ. Τι έγινε, το φάγε ο ποντικός? Πριν από μερικές ημέρες, λοιπόν, απέκτησα μια καρτούλα. Ναι. Το συνδάει, μην φανταστείτε, λέγεται Fenrir Ode, Optical Drive Emulator. Okay. Το οποίο αντικαθιστά το μάτι. Ναι. Τα βάζει τα παιχνίδια, τις ROMs. Σε μια SD καρτούλα, ναι, και πλέον μέσω ενός απλού μενού που υπάρχει τα φορτώνεις και παίζεις από εκεί. Ούτε να αλλάζεις τη CD, ούτε να ανησυχείς αν το μάτι δουλεύει. Να το ταλαιπωρείς. Είναι, ναι, σκυλί το Saturn, δούλευε κανονικότατα. Μάλιστα, ναι. Και έτσι όλα τώρα τα έχω εδώ. Αγαπημένο μηχάνημα. Ωραίο, πολύ. Αγαπημένο, ναι, μηχάνημα, πραγματικά. Κάτι μου είπες off camera ότι το είχες πάρει τότε, λοιπόν, μετά και το. Α, ναι, το είπαμε και πριν, μετά το 3DO ούτως ή άλλως. Μετά το 3DO, ναι. Ναι, και βλέπω και έχεις και τα παιχνίδια εδώ. Πάμε πάλι να ξαναανάψουμε. Λοιπόν, για να δούμε τα παιχνίδια. Τα έχεις πάρει από τότε, μου είπες. Από τότε είναι αυτά, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Sega Rally, Last Bronx, NBA, το Soccer, Virtua Fighter 2, Sega Touring Car, πολύ ωραίο, Daytona, παιχνιδάρα, βλέπω πολύ racing, Wipeout, Wipeout 2007, House of the Dead Knights και NBA Live, το Big Box. Τα έχεις από τότε, έτσι? Τα έχω από τότε αυτά, ναι. Αναγκαστικά τα αγόρασα από τότε. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ναι. Ήταν μια μηχανηματάρα για μένα. Μπορεί να μην βρήκε το δρόμο του ήτανε σε σχέση με το PlayStation, ήτανε, το ένα. Ήτανε, ναι. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Ναι. Αλλά εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Πιο πολύ και τον Dreamcast, ίσως. Ναι. Μπορεί αυτό να είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Μεγάλη κουβέντα. Το Dreamcast είναι μία από τις καλύτερες κονσόλες για μένα που έχουν βγει ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο αδικοχαμένη. Ναι. Αν και λένε το Saturn είναι πιο αδικοχαμένο. Ναι, εντάξει. Κοντράρονται. Κοντράρεται η Sega σε αυτό. Η Sega γενικά ναι, έχει πολλές αδικοχαμένες. Ναι. Το Dreamcast αγοράστηκε λοιπόν τότε, το 1999. Το είχα δει, είχα πάει στο σπίτι ενός παιδιού που μου αντέγραφε. Okay. CD για το PC. Και λέω, ναι, τι είναι αυτό. Λέω το Soul Calibur. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν το είχες διαβάσει, δηλαδή, σε περιοδικά. Το είχα διαβάσει, αλλά δεν το είχα δει. Το ήξερες, το ήξερες, ναι. Βλέπω το Soul Calibur. Ναι. Τι είναι αυτό. Μα, πήρα το Dreamcast, μου λέει, και το δοκιμάζω. Okay. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου, έτσι. Τρελάθηκες. Ήταν θέμα χρόνου να αγοράσει το Dreamcast. Ναι.
Το οποίο έχει και αυτό καρτούλα μέσα, την GDMU. Α, έχεις πειράξει και εκεί, μάλιστα. Αλλά δυστυχώς έχω θεματάκια, πρέπει να αλλάχτε τροφοδοτικό, δεν λειτουργεί προς το παρόν. Μάλιστα. Έχει τα θεματάκια. Θα το δούμε στην πορεία. Okay. Πάντως το έχουμε εδώ και είναι έτοιμο και αυτό κάποια στιγμή. Τέλεια. Να πω τώρα εγώ εδώ, θα περάσει από κάτω το Instagram του Σταύρου, όσοι θέλετε να ακολουθήσετε, γιατί εκεί ο Σταύρος ποστάρει αρκετά συχνά τις μόντες που κάνει στα μηχανήματά του και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, παιδιά, ρίξτε ένα follow στο Σταύρο τώρα από κάτω. Να και, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στο retrocomputers.gr, γιατί εννοείται. Η αλήθεια είναι ναι. ότι ναι, μεν ανεβάζω και στο δικό μου κάποιες μόντες, αλλά ως επιτοπλίστων, τις πιο πολλές λεπτομέρειες, τις βάζω στο Instagram του retrocomputers.gr. Κατάλαβα, ναι. Μετά, πού να πάμε, πού πάμε να χρονολογικά, πάμε. Πώς θες να πάμε. Δεν υπάρχει θέμα, ναι, και την έχουμε κοντά αυτήν εδώ, αυτή την όμορφη εδώ πέρα, αυτή την κούκλα, ναι. την απέκτησα πρόσφατα. Θα πω και εγώ την εμπλοκή μου σε την αυτό. Απέκτησα πρόσφατα, ναι, είναι σε άριστη κατάσταση, παιδιά. Φαίνεται. Σε άριστη κατάσταση. Ναι. Τι να πω, ίσως ήταν αποθυμένο τελικά. Όσο και αν δεν την ήθελα λόγω της αμίγκα και νόμιζα ότι ξέρω εγώ τι και αυτά. Ναι. Είναι κονσολάρα, να το πω έτσι απλά. Έτσι. Είναι πείτε κονσολάρα. Τα, πες τα, Σταύρο. Εγώ τότε είχα προτιμήσει τη Super Nintendo, γιατί ναι. εντάξει, σαν hardware ίσως να ήταν λίγο καλύτερη. Είχε μια εξέλιξη είχε δύο μια εξέλιξη, χρόνια μπροστά ναι. από το Mega Drive. Φοβερή και η Super Nintendo, mm-hmm. αλλά ξέρετε τι δεν είχε Super Nintendo. Τι? Το σήμα Sega πάνω. Hard life τώρα, θα σου βάλω πουρα και χιαλιά. Δεν είμαι fanboy, όχι δεν είμαι, αλλά η Sega είναι το κάτι άλλο. Ακούτε τα αυτά εσείς, ξέρετε ποιοι. Και μην νομίζετε, ότι κοιτάξτε εδώ, έχω αγοράσει το Nintendo 64, δεν το είχα ποτέ. Το πήρε σε... Το αγόρασα πριν από 5-6 χρόνια. Οκ. Okay. Έτσι, κανονικά. Ναι. Και Wii βλέπω. Ναι. Το Wii μου το έδωσε, παιδιά, ποιος άλλος. Ποιος? Ο Ορφέας. Γεια σου, Ορφέα. Τι να πω, άγαλμα θα του στήσω αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Και βέβαια το παράξενο της όλης ιστορίας είναι να αφήνουμε τελευταίο το Xbox. Ναι. Το παράξενο είναι το PlayStation, αυτό εδώ. Γιατί? Γιατί όταν ήρθα στην πολυκατοικία, όταν μετακόμισα λοιπόν από το πατρικό μου, ναι. είδα ότι ήταν πεταμένο πάνω στη ταράτσα. Σε άθλια κατάσταση. Στην ταράτσα, έτσι, χήμα. Πάνω στη ταράτσα, πεταμένο, σκονισμένο, θεοβρώμικο. Κάτσε. Ήταν φάτσα κάρτα, το χτύπαγε ήλιος και βροχή. Ήταν μέσα στην αποθηκούλα. Α, εντάξει. Προς τα μέσα, αλλά η αποθηκούλα χωρίς πόρτα, φανταστείτε. Ωραία, ωραία. Το δα μία, το δα δύο, πέρασαν χρόνια, παιδιά. Για να το συγχαινόμουν να το πιάσω έτσι όπως ήταν. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή, το 2014 παρακαλώ, ναι. λέω δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να μείνει αυτό πάνω. Έτσι. Και πήγα, το πήρα, το καθάρισα. Παιδιά, παίζει κανονικότατα, είναι τσιμπαρισμένο. Ναι. Βέβαια, μπορεί να ζορίζεται λιγάκι μερικές φορές. Okay. Αλλά παίζει. Mm-hmm. Και έτσι απέκτησα και PlayStation, ναι. έστω και με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Τέλειο, τέλειο. Ωραία, πολύ ωραία ιστορία. Συγγνώμη, αλλά θέλω να πω πάλι το Thug Life. Ό,τι θες, λες είναι το επεισόδιο σου αυτό. Λοιπόν, ναι, οκ, έχει κάτι παραπάνω από το Saturn. Για πες τι έχει. Έχει κάτι παραπάνω, εντάξει, τα γραφικά, το transparency, το anti-aliasing και όλα αυτά. Ναι, τα έχει. Όμως, παίζοντας τα παιχνίδια του, νομίζω ότι κάποια δεν έχουν τη φαντασία και την ποιότητα που είχαν του Saturn. Γιατί? Ναι. Γιατί είναι Sega. Πω! Δεύτερο Thug Life, πάμε! Έτσι, δώσε. Ο Γιάννης ο Δελφίνης που είναι Sega fan θα σου κάνει άγαλμα και τώρα στην νομίζετε, και μην νομίζετε. Εγώ θα χαρώ πραγματικά να αποκτήσω και το PlayStation το 2 και το PlayStation το 3 κάποια στιγμή. Ναι. Δεν έχω θέμα, απλώς mm-hmm. νομίζω ότι ναι. έχει το κάτι παραπάνω η Sega. Είχε, ναι. μάλλον γιατί. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, τώρα σαν ο όριμος συλλέκτης. Πέρα από την πλάκα, ναι. ο καθένας κρίνει βέβαια. Έτσι. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά μ' αρέσει αυτό που λες και το υποστηρίζω και εγώ, γιατί προσπαθώ, το περνάω και εγώ στο κανάλι μου. Δεν είμαστε fanboy. Fanboys, μάλλον. Γουστάρουμε και έχουμε περιστατωμένη άποψη από όλα τα μηχανήματα. Γιατί υπάρχουν φανατικοί που δεν ξέρουν τα μηχανήματα της Sega. Ακριβώς. Και βρίζουν τη Sega χωρίς να τα έχουν. Ακριβώς. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι σαν Νίκος. Οπότε. Είναι πιο ωραίο να έχεις μια άποψη παρά να κάθεσαι να λες τα δικά σου. Σίγουρα τα δοκιμάζεις, τα βλέπεις. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι. Τι ναι. βρίσκεις στο Saturn που πιξελιάζει ολόκληρο εδώ ναι. το wipeout. Ναι, ναι, okay, ναι. Εντάξει. Αυτό για το Βασίλη τον Itchy Taste στο επεισόδιο του Saturn μου έλεγε ότι το wipeout στο Saturn είναι σκουπίδι. Εντάξει, εγώ το βλέπω τώρα.
Έχει ένα δίκαιο ότι του PlayStation είναι καλύτερη η έκδοση. Είναι λίγο πιο τα γραφικά, πιο smooth, λίγο η εκρήξη από τις τουρμπίνες, πιο αληθοφανής. Αλλά εντάξει, δεν το λέω και σκουπίδι. Δεν είναι και CRT τηλεόραση. Ναι, να πούμε ότι χάνει ότι είναι και LCD. Αλλά σίγουρα έχει το PlayStation ήταν καλύτερο. Ναι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα τελειώσω ουσιαστικά με αυτό εδώ. Powerhouse, εγώ το έλεγα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά, το μηχάνημα δεν το είχα ποτέ. Ναι. Τότε. Mm-hmm. Ωστόσο, είχα τα παιχνίδια σε PC τα οποία λίγο πολύ. Εντάξει. Ήταν ψηλό αντίστοιχα, ναι. Ψηλό αντίστοιχα έως. Ναι. Αντίστοιχα, πραγματικά. Okay. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, είχα πάει. Θα το ξαναπώ το όνομα. Για δεν πάμε. Θα το ξαναπώ. Ξέρετε, ο γνωστός. Του είχα πάει, λοιπόν. Έλα, Ορφέα. Έλα, ρε. Του είχα πάει, λοιπόν, το Super Nintendo που είχε ένα θεματάκι να μου το φτιάξει, τέλος πάντων. Ναι. Και λίγο πριν φύγω, μου λέει, περίμενε. Λέω, τι. Έλα εδώ, κάνει μία έτσι, μου λέει, πάρ' το. Ωραίος. Μεγάλος donator. Λέω, τι. Ναι. Και έρχομαι σπίτι, παιδιά, με αυτό εδώ. Εντάξει, πειραματίστηκα λίγο με τους δίσκους, με τα μόλι τα σχετικά, γιατί δεν είχε χώρο καθόλου μέσα. Μέχρι να του βάλω ένα μεγάλο δίσκο, ταλαιπωρήθηκα, αλλά οκ, μπήκε. Τι να πω. Είναι απίστευτο μηχάνημα. Είναι πολύ δυνατό. Βγάζει τρελή εικόνα καταρχήν. Δεν έτσι. Μπορούσα να φανταστώ πραγματικά ότι είναι τόσο καλό μηχάνημα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δηλαδή το είχα πάρει το 2002. Το πήρα ακριβώς μετά από το Dreamcast, που σταμάτησε η υποστήριξη του Dreamcast. Πήρα το Xbox, δεν προτίμησα PS2. Και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια μετά τα παίζα εκεί. Και αργότερα πήρα και το GameCube, δεν πήρα ποτέ PS2. Δηλαδή είχα πάρει τις τρεις κονσόλες έκτης γενιάς και δεν είχα πάρει την τέταρτη, το PS2 που ήταν και πιο δημοφιλής. Αλλά το Xbox το πρώτο για μένα πολλά παιχνίδια καλά, πάρα πολλές ώρες, ποιοτικές. Τρομερό μηχάνημα, πιστεύω ότι θα το έχεις χάρη ήδη τώρα. Έχω ξετρελαθεί. Ναι. Είναι πολύ καλό και μοντάρεται και για πλάκα. Ναι, περνά τρελές καστομιές, μενού. Εννοείται το βρήκα έτοιμο μονταρισμένο. Ναι. Μόνο το δίσκο εγώ άλλαξα μέσα ουσιαστικά και την καλωδιοτενία. Okay. Και ναι, το έχω καταχαρεί. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Χαίρομαι πολύ. Τι πολύ να σου πω τώρα, ότι εκτός από σεγκάκια είμαι για εξμποξάκια. Εντάξει. Βασικά συμφωνούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα, δεν τυχαίο που ήρθα εδώ. Εντάξει, έτσι. Μάλιστα. Το Wii. Το Wii λοιπόν, έχω ασχοληθεί λίγο, δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό, παρόλο που έχω περάσει κάποια παιχνιδάκια σε δίσκο. Είναι φοβερό μηχάνημα, μου το έδωσε και αυτό ο Ορφέας. 5 stars rating ο Ορφέας. Τώρα, τι να πω για αυτό το παιδί, τι να πω πραγματικά, χωρίς να του ζητήσω τίποτα. Ωραίος. Απλώς δεν είναι το στυλ μου. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια του, αλλά έχω βαρεθεί. Super Mario Kart, Super Mario Tennis, Super Mario Nintendo, Super Mario εκείνο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο μηχάνημα, αλλά. Α, και δεν μου αρέσει και το άλλο. Αυτά τα ασύρματα τα. Ναι. Και εγώ δεν το αγάπησα το Wii. Δεν το πήρα στην πρώτη εβδομάδα που βγήκε, δεν το αγάπησα. Αν αποκτήσω κάποια στιγμή ένα κανονικό το controller, σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα θα ασχοληθώ. Αλλά με τα αυτά. Ναι, είναι σπαστικό. Δεν μπορώ. Είναι σπαστικό, δεν μπορώ. Είναι το έχει ένα δικό της κοινό. Okay. Φανατικό κοινό. Φανατικό κοινό, καλά κάνουν, δεν το συζητάω, αλλά κάπου κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν. Είναι καλό όμως. Όσο μπόρεσα και το είδε, είναι πολύ καλό μηχάνημα. Γενικά και εγώ έχω σταματήσει να υποστηρίζω το Nintendo πάρα πολλά χρόνια τώρα. Βασικά μετά το Wii. Και ακόμα το Switch δηλαδή, το Wii U δεν τα έχω πάρει. Και θα αργήσω πάρα πολύ να τα πάρω. Δεν ξέρω, είναι αυτό. Ότι αναλώνουν τις ίδιες παιδικές συνταγές. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει. Δεν θέλουμε τις παιδικές συνταγές. Θέλουμε κάτι άλλο. Πώς θα το πω. Ναι. Γι' αυτό κοιτάω εγώ Xbox, ας πούμε, ή PS. Γιατί θέλω κάτι πιο mature. Ναι. Κάπου, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω κάποια παιχνίδια δεν είχαν αίμα, το Mortal Kombat. Ναι, αυτό το κάνει από παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι κάτι τέτοιο μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Child's Only. Ναι, Child's Only, δηλαδή, παιδιά, οκ. Τηλεόραση να ανάψεις, βλέπεις τα απίστευτα. Τώρα το παιδάκι τώρα θα ενοχληθεί από το αίμα του Mortal Kombat και του κάθε Mortal Kombat. Γι' αυτό υπήρχε η Sega, για να θυμίζει λίγο τότε. Ναι, παιδιά, άστο εκεί πέρα πώς είναι το παιχνίδι τώρα, άστο πώς είναι εκεί. Έτσι, μάλιστα. Οπότε κονσόλες και το Atari που είπαμε κάτω. Και το Atari, ναι. Το Nintendo 64 δεν μου είπες γενικά. Σαν κονσόλα σου άρεσε, έχεις παίξει κάποια παιχνίδια γνωστά τύπου δηλαδή τα Zelda, τα Mario 64. Λοιπόν, Zelda δεν μου αρέσει σαν παιχνίδι γενικά. Α, το βαριέμαι. Τα βαριέμαι αυτά. Μάλιστα. Έχω παίξει τα περισσότερα παιχνίδια του γιατί
όπως έχω τις κάρτες και στο Saturn και στο Dreamcast, αντίστοιχα στην Mega Drive και στο Nintendo 64, έχω τα Everdrives. Ναι, τα είδαμε εδώ μπροστά, κάτσα να τα δείξουμε και να τώρα μία. Καφέ. Ναι, να πάρουμε και τον καφέ. Ναι, Mega Everdrive, Everdrive για ποιο είναι αυτό το δεύτερο. Α, 64, ναι, καλά, τι είπα. Super Nintendo, ναι, κι άλλο εδώ. Super Nintendo, δυστυχώς δεν έχουμε την κονσόλα, αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το Nintendo 64, ενώ είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα πραγματικά. Δηλαδή, η Nintendo πήγε κάτι να κάνει τότε. Ναι. Για μένα το χάλασε με το cartridge. Ναι, εντάξει, έχει φάει πολύ κράξιμο γι' αυτό. Κάθισα και έπαιξα τα περισσότερα παιχνίδια του. Ήταν κάποιοι που μου άρεσαν, έτσι. Ναι. Δεν ήταν ούτε το Zelda, ούτε το Super, καλύτερο το Super Mario, το έχω βαρεθεί πια, το βλέπω. Έτσι. Ναι. Μ' άρεσαν κάποια άλλα. Το θέμα είναι ότι φαίνονται φτωχά. Ίσως γιατί το cartridge δεν χωράει αυτά που χωρούσε ακριβώς, το CD και το DVD αργότερα. Ναι, δεν μπορούσε να πάρει τα ίδια πράγματα. Εκεί με απογοήτευσε λιγάκι. Ναι. Χαίρομαι που το έχω. Mm-hmm. Θα το αποκτούσα ο κόσμος να χαλάσει. Mm-hmm. Ήταν από τις κονσόλες που θα την αποκτούσα ό,τι και να γινόταν, αλλά. Ναι. Κρίμα, ρε παιδιά, κρίμα. Ναι. Εντάξει, εγώ το πήρα το 2000. Το έχω πει το story μου, το είχε πάρει μια πρώην μου. Έπαιξα τα βασικά παιχνίδια. Τα είχα αγοράσει δηλαδή τότε και θυμάμαι και μεταχειρισμένα κάποια. Κάποια τα έπαιρνα από το Software Center όταν ήταν σε clearance προς το τέλος, κάτι φθηνές τιμές εκεί 2001 κουτάτα. Εντάξει. Ποτέ δεν τρελάθηκα με το 64. Ναι, μου άρεσε το Zelda, το Ocarina of Time και το Majora's Mask. Μου αρέσαν πάρα πολύ. Έτσι, και το Mario 64. Αλλά μέχρι εκεί, ποτέ δεν είπα το Super Wow που είπαμε το PS1 ή τώρα με το Saturn που βλέπω κάποια παιχνίδια. Έμεινα, ok, that's all, το 64. Το GameCube απ' την άλλη, εγώ προσωπικά το έζησα, μου άρεσε πάρα πολύ. Το GameCube δηλαδή έπαιξα κάποια παιχνίδια exclusive, κάτι Resident Evil, κάτι Metroid Prime. Ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, το GameCube στο προτείνω. Και αυτό έχει μονταριστεί καλά. GameCube είναι ωραίο. Είναι στα υπόψη και αυτό. Μάλιστα, ο Κώστας ο Καρτάλης από τα παιδιά από το Retro Computers είχε παρουσιάσει έναν τρόπο που μπαίνει καρτούλα μέσα και τα παίζεις όλα. Ναι. Από SD και ομολογώ ότι θα το ήθελα. Ναι, τα έχω δει τα παιχνίδια του μέσω emulator στο PC, έτσι. Ναι. Είναι σίγουρα καλό, είναι καλό. Το GameCube αλλά τι έκανε, ωραίο. Συγγνώμη τώρα, τι έκανε πάλι Nintendo. Μίνι disc, ναι. Έλεος. Έλεος. Περιορισμός. Πολλά παιχνίδια τα έχει σε διπλά CD, γιατί δεν χωράγανε σε ένα. Εντάξει, τώρα. Ναι. Εντάξει, περίεργες καταστάσεις. Περίεργες καταστάσεις, αλλά οκ, η κάθε εταιρεία κάνει την προσπάθειά της. Ναι. Και ας μην γελιόμαστε, η Nintendo υπάρχει, ενώ η Sega δεν υπάρχει. Ναι, δυστυχώς έτσι θέλανε κάποια fanboys να γίνει και έγινε. Από καινούργιες κονσόλες. Α, να πούμε για το Mega Drive λίγο την ιστοριούλα. Θυμάμαι, παιδιά, ο Σταύρος με είχε ρωτήσει αν είχα κάποιον γνωστό. Τώρα θα κάνουμε και λίγο μια μικρή διαφήμιση. Και του είχα πει να τσεκάρει σε κάποια μαγαζιά και εν τέλει βρέθηκε στην Χρονοκάψουλα, στο φίλο μου τον Ηλία και τη Σοφία. Και πήγε ο Σταύρος και βρήκε ένα πάρα πολύ καθαρό μηχάνημα. Ευχαριστώ, φίλοι της Χρονοκάψουλα, που βοηθήσαν τον φίλο μου τον Σταύρο. Και θα τα πούμε από κοντά στη Χρονοκάψουλα κάποια στιγμή. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι το μεταξύ. Να δείξουμε λίγο. Βεβαίως. Είναι πολύ καθαρό σαν μηχάνημα. Ίσως να έχει λίγες κονίτσες εδώ πέρα. Τώρα εντάξει. Ναι. Mega Drive. Αυτό το 16-bit το χρυσό έχει μείνει στο μυαλό μας από τότε. Η πλάκα είναι όταν πήγα στο μαγαζί. Ναι. Είχα πάει από τη δουλειά κατευθείαν. Okay. Και είχα ξεχάσει κρεμασμένη την κάρτα μου τη εταιρεία. Και φω εκεί που κάμισε, πολύ επίσημο εγώ τώρα. Ναι. Και μπαίνω μέσα και λέω: ναι, γεια σα. Λέω. Κάτι. Και είχαν μείνει και δύο και με κοιτούσαν έτσι. Νομίζω ότι είναι κάποιο πολιτή, ίσω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, λέω. Από αυτό λέω: ψαρώσατε, λέω πλάκ. Καμία σχέση. Ο Ghostman Hunter, λέω, με έστειλε. Παιδιά, ξεχάστε το, το πετάω, ξέρει. Okay, ναι. Και λέω για τη Mega Drive που είχαμε μιλήσει. Ναι, μου λέει: εδώ την έχω και τη βλέπω από κοντά. Είχα δει και τι φωτογραφίε, βέβαια. Και τη βλέπω από κοντά και λέω: τι είναι αυτό. Είναι πεντακάθαρο, είναι καινούριο. Ναι. Είναι καινούριο. Να χτυπήσω χίλιε φορέ ξύλο. Μπράβο. Έτσι, αλλά είναι καινούργια. Μπράβο. Και είναι και high definition σε δύο graphics system. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφο. Από καινούργιες κονσόλες τώρα μου έχεις πει off camera ότι θα ήθελες να πάρεις κάποιες από τις last gen. Ποια θέλεις, ποια θέλεις από τους φίλους. Είμαι σχεδόν έτοιμος να αγοράσω το... ποιο λέτε εσείς. Το Xbox Series S, το S, το πιο φθηνό. Έτσι κι αλλιώς δεν παίζω σε 4K, δεν έχω 4K. Εντάξει. Άρα ναι, όντως δεν έχει νόημα να πας στο S. Δεν έχει κάποιο νόημα. Ξέρω ότι μπορώ να παίζω και παιχνίδια του One
Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το 360 και του original, γιατί έτσι κι αλλιώς τις έχω τις κονσόλες, το One δεν το έχω. Αλλά μπορεί να παίξει όμως και σαν backwards compatible, ναι. Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών πλέον να αγοραστεί. Δεν ξέρω, μπορεί να με το φέρω η Βασίλης. Δεν ξέρω. Άντε, άντε, με το καλό. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει αυτό. Να με κάνεις και ad στο Xbox Live να παίζουμε μαζί. Καμπασακικός. Έτσι. Ναι, ναι, είναι το σκέφτομαι, ξέρω τι γίνεται και. Πολύ δυνατό μηχάνημα. Ένα καλό emulator από τη λέει, θα μου πει να δώσει 300 ευρώ για να πάρει ένα καλό emulator. Όχι. Κοίτα, θα παίξει και τα σύγχρονα. Αλλά θα παίζει και τα σύγχρονα. Ναι, έτσι. Ναι. Game Pass, μεγάλη υπόθεση. Game Pass, αυτό είναι και ένα επίσημο. Έτσι, λόγος. Ναι. Πόσε φορέ, α πούμε, με ένα ευρώ παίζει για ένα μήνα, ρε φίλε, παιχνιδάρε τώρα με ένα ευρώ. Εντάξει, πού άλλο αυτά. Μόνο Xbox. Η αλήθεια είναι ότι το να δίνω 60 για κάθε παιχνίδι. Ναι, δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι εύκολο και είναι και κάτι άλλο το οποίο νομίζω δεν το έχουμε πει. Δεν μου αρέσουν τα καινούργια παιχνίδια. Α, μου αρέσουν μάλιστα. Κάποια. Μάλιστα. Όταν ένα παιχνίδι είναι 80% βίντεο ή animation ή όπως θες πες το, ναι. και 20% gameplay, το οποίο είναι πάτα αυτό, tip, hint, πάτα εκείνο, πάτα πολλές φορές το ύψιλον. Δεν έχεις άδικο. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν έχει άδικο, έτσι. Δεν μ' αρέσει. Αλλά βέβαια ένα Mortal Kombat, ας το πούμε, 6, ένα Mortal Kombat, δεν τα παίζεις, έτσι. Ναι. Έτσι, ένα Forza Horizon τα παίζεις. Το 5 είναι γεια σας. Ακριβώς. Τώρα το να παίξω κάποιο άλλο που περπατάς και ψάχνεις και αυτό. Τύπου λέει τώρα Assassin's Creed και τέτοια. Δεν είμαι εγώ για κάτι τέτοιο, όχι. Μάλιστα. Ωραία. Σίγουρα έχεις να μας πεις και άλλο ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη. Θέλεις κάτι άλλο να δούμε? Βλέπω κάτι περιοδικά εξοικικά. Έχω κάποια περιοδικά. Μισό λεπτό. Πριν τα περιοδικά, το ξεχάσαμε αυτό. Τι PCB είναι αυτό? Λοιπόν, κάτσε να ανάψουμε και το φως για να φανούν 100%. Α500 βλέπω εδώ, οπότε προδίδει. Fat Agnus, αυτό ήταν το codename της. Όχι, Fat Agnus ήταν το τσιπάκι ουσιαστικά. Έτσι σε πολύ γενικές γραμμές να πούμε, που είχε να κάνει με το animation και με διάφορα άλλα πράγματα. Εδώ περίχε... τι έμπαινε? Ο Fat Agnus. Α, τον έχεις βγάλει? Ναι, δεν έχει κανένα τσιπάκι πάνω. Α, είναι όλα βγαλωμένα. Α, και οι μνήμες, Οι μνήμες είναι αυτές ουσιαστικά. Αυτό τι είναι? Α, καταρχήν. Καταρχήν να σας πω τι είναι αυτό. Είναι η motherboard της Amiga 500, αυτής που αγόρασα το 1989. Δυστυχώς κάηκε κάποια στιγμή. Η Amiga που βλέπαμε προηγουμένως έχει βέβαια μια καινούργια motherboard που αγόρασα. Καινούργια. Μια άλλη motherboard που αγόρασα το eBay. Κάηκε, έγινε κάτι συγκεκριμένο. Κάτι έπαθε, δεν θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια. Πάντως δεν λειτουργούσε πλέον. Ό,τι τσιπάκι και να βάζα πάνω. Κατάλαβα. Μου το έκαιγε. Και μια και την έχουμε, έτσι να πούμε ότι εδώ έμπαινε ο 68.000 ο επεξεργαστής. Α, εκεί, μάλιστα. Έτσι. Η ROM. Εδώ έμπαινε ο Fat Agnus, το τσιπάκι το οποίο ουσιαστικά έτσι πολύ γενικά, να μην μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα. Έχει να κάνει με το animation και με διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Η Πάουλα, Πόλα. Όπως θέλετε πείτε το, το τσιπάκι του ήχου, η Ντενίζ για τα γραφικά. Α, τα είχε ονομάσει. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Ναι, και ο Γκάρι, και ο Γκάρι, ένα ακόμα τσιπ έτσι γενικών καθηκόντων. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Ναι. Την έχω κρατήσει γιατί δεν πετάω τίποτα. Καλά, και εγώ το ίδιο κάνω. Εντάξει. Ήταν η πρώτη Amiga ουσιαστικά, μπορεί να μην δουλεύει πλέον, αλλά αυτή θα τη βάλω σε κάδρο κάποια στιγμή, όταν βρω κάδρο που να το χωράει. Ναι. Έτσι όπως είναι. Εκτός αν της ανοίξεις μια τρύπα γιατί κάνεις κατευθείαν. όχι, εντάξει, πλάκα. Σε κάδρο. Ναι. Πολύ ωραίο. Και είναι μέσα εδώ κάτω, τα 512 kilobyte RAM. Kilobyte, παιδιά. Ναι. Σκέψω άλλο που είχε 128 και ήταν 8-bit. Και τα 64 χρησιμοποιούσε. Ναι, σωστά. Εντάξει, πολύ ωραίο που είδαμε το εσωτερικό. Βέβαια. Και έχει κάτι books βλέπω. Έχω κάποια περιοδικά έτσι εδώ. Το Mega Drive 3DO. Είχα αγοράσει ένα για το 3DO, ένα για τη Sega. Έτσι, διάφορα περιοδικά. Τη Sega είναι Mega Drive Exclusive. Όχι, είναι. Για κάνε ένα κόπο να το δείξουμε. Sega Archives είναι. Α. Έχει τα πάντα. Okay. Πολύ ωραίο. Αυτό το έχει πάρει από εδώ ή απ' έξω? Αυτό το έχω αγοράσει απ' έξω. Εντάξει, το... Έχει φοβερά πράγματα μέσα για όλες τις κονσόλες. Εντάξει, πες μου εγώ το πήρα να το πάρω τώρα εγώ. Δεν γίνεται να το πάρω. Το έχω πολλά, θα το ψάξω, θα το βρούμε. Το έχω πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι από την αλήθεια. Φοβερό. Καλά, μην τα βγάζω, εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Α, και Nintendo 64, για να μιλέτε δηλαδή. Έτσι. Ναι. Επίσης πολύ ενδιαφέρον μέσα με όλα τα παιχνίδια του. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία πράγματα. Είχα αγοράσει. Και για το 3DO. Ρε, εσύ, Είχα αγοράσει και για 3DO.
Εντάξει, το είχα αυτό. Αυτό είναι παλιό το περιοδικό. Αυτό, για κάτσε να δούμε. Είναι 95-96. Έλα, κάτσε, το έχεις από τότε. Όχι, όχι, όχι. Και αυτό αγοράστηκε. Οκ. Okay. Και αυτό αγοράστηκε κάποια στιγμή. Κοίτα εδώ πως. Ναι. Issue 1. Ναι, ναι. Μπορεί και να βγει και ένα μόνο. Ναι, ήταν 96 το 3DO. Ναι, ήταν ήδη. Δεν ξέρω άλλο, ναι. Και βέβαια, εντάξει, για την Amiga, τι να πω, σας έχω πει, το έχετε καταλάβει ότι... Από τους δημιουργούς Retro Gamer κιόλας είδα μπροστά, έλεγε. Ναι, 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 ναι. Πολύ δυνατό. Οπότε είναι εγγύηση από το βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο. Και βέβαια... Πανέμορφο. Είχα αγοράσει από το Amazon και αυτό εδώ. Έλα! Super Famicom, παιδιά, Super Nintendo, λοιπόν. Super Nintendo, ναι. Μήπως είναι στα Ιαπωνέζικα. Δεν είναι στα Ιαπωνέζικα, αλλά τα εξώφυλλα, τα κουτιά είναι τα Ιαπωνέζικα. Είναι η συλλογή μάλλον των παιχνιδιών που βγήκαν στην Ιαπωνία. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και, πολύ η πλάκα, ωραίο. Και η πλάκα σε, αυτό, σε αυτή την περίπτωση ποια είναι. Ότι είχα, το είχα αγοράσει πριν από 4-5 χρόνια αυτό. Ναι. Το είχα στη βιβλιοθήκη, μου το είχα ξεφυλίσει όλα καλά και όλα ωραία. Ναι. Χτυπάει κάποια στιγμή το κουδούνι, μετά από 4 χρόνια. Ναι. Έρχεται ο courier τέλος πάντων και φέρνει ένα πακέτο. Okay. Μου λέει η γυναίκα μου. Λάπτοπ, αγόρασε μικρό. Μετά από 4 χρόνια. Ναι, μετά από 4 χρόνια. Μου λέει τι αγόρασε, τάμπλετ, μου λέει τι είναι αυτό το τετράγωνο το μέσα. Μου δεν ξέρω. Και το ανοίγω και ήταν ένα δεύτερο τέτοιο. Ναι. Μετά από 4 χρόνια το Amazon μου ξαναέστειλε το ίδιο βιβλίο προφανώς από λάθος. Και το χάρισα στο Νεκτάριο, βέβαια στο παιδί από, τα... από το retrocomputers.gr, ο οποίος εντάξει γουστάρει. Οκ. Okay. Άμα σου έρθει ένα διπλό, σαν και χάρισε του εμένα πάλι. Εννοείται. Εννοείται. Είναι από τα παράξενα που συμβαίνουν. Ναι, μάλιστα. Ωραίο αυτό. Ναι. Οκ. Θες να συνεχίσουμε κάτι. Θες να πεις κάτι άλλο. Θες να το πεις σε συνέντευξη. Θες να πάμε gameplay. Τι γουστάρεις. Πάμε συνέντευξη. Οκ. Πρώτα πάμε gameplay και μετά συνέντευξη. Είναι τελευταία. Φύγαμε, παιδιά. Πάμε να δούμε μάλλον τι θα παίξουμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα βάλαμε Saturn και Darius. Όχι, λάθος κουμπί, έκανα τη special του. Δεν πειράζει, θα έχεις μια λιγότερη. Λοιπόν, έτσι, εγώ κάτω είμαι ο μπλε, πάνω είναι ο Σταύρος. Για να δούμε, ρε παιδί μου, ξέρει το Saturn από το D. Ωχ, κιόλας. Δεν πειράζει. Μας τα καλά. Κάτσε να το πάρω το power up εδώ. Εναλλαγές στα backgrounds, έτσι. Τύπου AirType εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε Darius παιχνίδι στο NES. Στο... Όχι, Gravius. Gravius, μπράβο. Που νομίζω υπήρχε και, στα... και σε Amiga CPC. Το Gravius. Δεν μου θυμίζει κάτι okay. Στην Amiga. Μετά ήταν η ίδια εταιρεία για PSX Saturn εποχή. Το γύρισε σε Darius. Το Gradius το ονόμασε G-Darius μετά. Έτσι. Και είναι ναι, ένας κλόνος ωραίος. Πολύ γρήγορο. Oh. Δεν πειράζει. Α, παρατρίχα. Ουχ, σκοτώθηκα στο ταβάνι. Όχι ρε φίλε, δεν το παρατήρησα. Κρίμα. Κάνω κοπανίθηκα μόνος μου τώρα. Ναι, ναι, αυτό ξέρεις, κοιτάμε τώρα, ναι, χαζεύουμε ναι, ναι. Παιδιά εμείς τα background έτσι, που είναι ωραία έτσι. Και δεν βλέπουμε το νόημα. Γενικά, αυτό που έχω πει και εγώ είναι ότι όταν ας πούμε γράφεις ένα βίντεο και θες να δεις και τι θα πεις και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο να παίξεις καλά κιόλας ταυτόχρονα. Τουλάχιστον εγώ δηλαδή δεν μπορώ πάντα να παίξω πολύ καλά ενώ. Εν τω μεταξύ ο χαμός γίνεται έτσι κι αλλιώς, οπότε όσο καλά και να παίξεις. Ωπα. Huge battle seat, πάμε παιδιά, μποσάκι. Α, το είδες στο βάθος που έρχεται. Ναι. Άπα. Πάμε, special move. Έχω προσέξει κάποιες στιγμές. Χαμός. Ότι. Δεύτερο. Ψιλοπέφτει λίγο η. Το frame rate. Ναι. Εντάξει, ναι. Okay. Αλλά. Παρόλα αυτά είναι. Εντάξει, είναι παιχνιδάκι, είναι ωραίο. Είναι πολύ δυνατό και είναι πολύ διασκεδαστικό για two player.
Έλα ρε, κάνει το Saturn στερεοσκοπικά 3D, κάποιοι λένε ότι δεν κάνει. Αντέρα. Κοίτα, κοίτα εδώ γραφικά. Παιχνίδι τώρα το 96. Κάπου εκεί. Πού πάμε. Τα λέμε, πάνω κάτω. Διάλεξε εσύ. Όπου πάμε κάτω στη θάλασσα για να πάμε. Πάμε, πάμε να παίξουμε κι άλλο. Ας είχα χθες είχα παίξει από πάνω γι' αυτό. Α, όχι. Α, έπαιξες χθες. Στα αυτά είναι. Πάμε λίγο παραλιακή μια βόλτα. Έτσι. Το loading, από το microSD. Έτσι, αμέσως. Ξέρεις ποιο παιχνίδι. Άμα θέλεις να παίξουμε λίγο, επειδή τώρα το θυμήθηκα, μόλις τελειώσουμε αυτό το level, παιδιά, έχουμε χρόνο, θα παίξουμε άλλο ένα. Θα παίξουμε διπλό. Εντάξει, δεν το λέω τώρα. Εντάξει. Θα σου το πω σε σένα όταν ήρθε η ώρα. Έχω να το παίξω πολλά χρόνια αυτό το παιχνίδι και λένε ότι στο Saturn είναι καλύτερο από το PS1. Οπότε πραγματικά θα ήθελα να το δω. Βλέπεις τώρα πόσο διαφορετικά παίζω εγώ από κάποιους άλλους που με κοροϊδεύουν στα beat 'em up ή στα platform. Έχω χάσει μόνο μία ζωή. Τόση ώρα. Όχι, λάθος, δύο. Αλλά μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Εγώ τρελαίνω. Πολύ μου αρέσαν, ναι, ειδικά για διπλό είναι ό,τι καλύτερο. Μα φαντάσου, τώρα γυρίζουμε λίγο πίσω τώρα την Amiga, την αγόρασα, γιατί. Γιατί είχα δει το R-Type. Αλήθεια. Είχα δει το R-Type, την είχε τρελαθεί. Το Super R-Type ή το Hard Type. Το R-Type, το σκέτο, okay. Το οποίο είχε, το είχα δει σε Amiga σε ένα μαγαζί. Ναι. Και με το που το είδα έμεινα. Επειδή και το πήρα στον Άμστερνταμ, ναι. Βέβαια, το οποίο ήταν μάπα τελείως. Σε οχτάπιτο. Μάπα όμως. Okay. Και βέβαια είπα θέλω Amiga για το R-Type. Αστείο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Όχι, εντάξει. Και... τι πάτησα τώρα, εγώ το έκανα. Πάτησε special move, δεν πειράζει. Ω, καλά, δεν πειράζει. Έφυγε αυτό που μα παμάρει τόση ώρα από πίσω. Έχω κάτι πατράχια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ R-Type δεν είχα σκοτώθηκε. Εγώ σκοτώθηκε. Και εγώ. οπότε το πάμε. Δεν έχει άλλα κοντίνιου, Όχι. Βάλε είναι, και εντάξει. Είναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, έλα να δούμε μέχρι που μπορώ να το φτάσω άραγε. το R-Type εγώ πρώτη φορά, ενώ το διάβαζα σε κάτι περιοδικά computer games, αν θυμάσαι το πολύ παλιό, το είδα πρώτη φορά στο Game Boy. Ενώ ήξερα ότι ήταν ρε παιδί μου και σε Master System υπήρχε. Ακριβώς και πολύ καλό. Ναι. Στο Game Boy πραγματικά με δυσκόλεψε στα παιχνίδια και ξέρεις, στο Game Boy ο τραυματισμός είναι δύο φορές επί να γίνει. Για να κάνεις σωστό τραυματισμό υπήρχε πολλές φορές αυτή η ανομαλία στα 8-bit, όπως και τον Ghouls and Ghosts. Αν θυμάσαι. Άλλο πανεύκολο. Ναι, που έπρεπε να τραυματιστεί δύο φορές. Πάμε έτσι κι άλλη μια δεύτερη. Οπότε όταν είδα το Super R-Type, το Super NES. Εντάξει. Εκεί έπαθα. Είχα και τρίτη. Και λέει, ξέρεις, τον βγάζω σχεδόν. Δεν έλα, νομίζω. Έλα, κομμάτια θα γίνει, κοίτα να δεις. Δεν νομίζω. Φτύνει πολλά. Για να τον βγάλω. Κάπως απέφυγα τα κύματάκια αυτά. Επίθεσης. Εντάξει. Πόσο ακόμα. Έτσι, continue, για πάντα. Να το κάνουμε, λες. Γιατί να το κάνεις. Έτσι, αφού είναι. Α, εσύ βγήκες κι εσύ. Έλα, εντάξει, πάμε μόνο τον boss fight. Δεν βγήκα. Α, δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι game over, τέλειωσα. Οκ. Οχ, πάει. Θα γίνει έκρηξη. Άντε, γεια και εσύ. Εντάξει, πολύ ωραίο. Πόποξες πόσα χρόνια έχω να παίξω κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να παίξουμε και ένα άλλο παιχνιδάκι γιατί το θυμήθηκα και είναι ευκαιρία τώρα που υπάρχει το Saturn με αυτό το χακάρισμα, ας το πούμε. Πάμε για δεύτερο παιχνιδάκι. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ τώρα. Ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο εγώ το είχα μικρό σε αντιγραφή στο PlayStation, το είχα παίξει στα Arcade, από το Κοκοπέλι, από την Κρήτη είναι αυτό εδώ, το παιχνίδι κριτικό. Ένα μου φάνηκε ότι έγραφε Κοκορέτσι. Κοκορέτσι στην αρχή, ναι. Είναι το In The Hand, παιδιά. Είναι το Metal Slug του Βυθού. Πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Εμένα μου άρεσαν και τα υποβρύχια ούτως ή άλλως, κάποιοι το έχετε καταλάβει με την αγάπη μου στο Red October. Πολύ παρεΐστικο. Και λένε ότι στο Saturn σαφώς, επειδή είναι το φόρτιο το 2D, είναι καλύτερο από το PlayStation. Και εγώ που κοίταξα να το πάρω πέρσι, Σταύρο, που το ήθελα για το Saturn μου, πέρσι είχε 150 με 200 ευρώ. Δεν θέλω να ξέρω πόσο θα έχει τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε είναι τρομερή ευκαιρία να το παίξω, ρε φίλε, πρώτη φορά στο Saturn τώρα. Είμαι εκστασιασμένος βασικά τώρα. Ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια που βρήκα όταν χάκαρα το Saturn. Αλήθεια. Όχι με το... με την καρτούλα τη Fenrir. Ναι, την Action Replay. Αλλά με το Action Replay, ναι, ακριβώς. Πω, το θυμάμαι. Εντάξει, το έχω τερματίσει
άπειρες φορές στο PlayStation τότε. Πολύ διασκεδαστικό, τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, εγώ είμαι ο κάτω. Είσαι ο κάτω, ναι. Όχι, εντάξει. Torpedo in the water. Κοίτα, δεν θυμάμαι τώρα τις διαφορές να σου πω από το PSX, γιατί έχω να το παίξω από το Λίθιο. Έτσι πάνε πολλά χρόνια. Αλλά μου φαίνεται πολύ όμορφο, ρε φίλε, εδώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ένα είδος παιχνιδιού, πιστεύω ότι πάνω κάτω ίδιο θα είναι. Πόσο, πόσο καλύτερο ή χειρότερο. Δεν είναι κάποιο 3D, κάτι που μπορεί το PlayStation να κατάφερνε κάτι καλύτερα ή δεν ξέρω. Πάρε ένα σύνα, πάρε ένα εδώ. Πάρε, ναι. Αυτό μόνο ξέρεις που μπορεί να το δεις. Υπάρχουν κάποια κανάλια στο YouTube τα οποία κάνουν comparison. Mm-hmm. Και εκεί πραγματικά μπορείς να το δεις. Δηλαδή στα βάζει δίπλα-δίπλα ακριβώς και λες κάτι γίνεται. Αυτό είναι power-ups, πάστο. Ωραία, πάρε πάλι εσύ ένα. Εδώ βλέπουμε υπήρχε ένα frame drop. Αρκετό, αρκετό θα έλεγα. Και δεν εμφανιστήκανε. Όχι, πέταξα special move εγώ. Έξω ο γάτος σου νομίζω κάνει party, θέλει να μπει να παίξει. Θέλει να μπει να παίξει, ναι. Έφαγα critical. Δεν πειράζει. Systems failed. Πάμε λίγο να το σπάσουμε αυτό το καράβι το αθλητικό. Αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, ήταν έτσι από τη φύση τους για να τα ταΐζεις με 50. Έτσι. Δηλαδή είναι αναπόφευκτο να το πας τρένο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι τα αγαπημένα τους παιχνίδια και τα πάνε σφαίρα, αλλά okay. Κοίτα τώρα, υπάρχει πολλή πληροφορία στην οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι... Κοίτα εδώ τι γίνεται. Δεν θα έπρεπε να σπάει τόσο πολύ η κίνηση, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όντως το Metal Slug. Με υποβρύχια. Ισχύει, ισχύει, ναι. Αυτό θυμάμαι όταν το παίξα πρώτη φορά σε arcade, όχι στο PlayStation, γιατί το θυμάμαι στα arcade. Είχα πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, αυτό είναι... Δεν είναι της ίδιας εταιρείας. Όχι, καμία σχέση. Αλλά φαίνεται φανερά η επιρροή. Φύγε και εσύ, εντάξει, το σπάμε από πάνω. Φαίνονταν η επιρροή του και τα boss. Τα boss είναι καταπληκτικά. Ναι, ναι. Και τα bonus που παίρνεις μοιάζουν πολύ. Ναι. Είναι... Και οι κόσμοι είναι πολύ όμορφα δομημένοι. Κάτω αυτά δεν θυμάμαι αν είναι power-ups. Ναι, και εγώ δεν τα πολύ πλησιάζω. Πάρε και εσύ ένα εκεί. Κάτσε, γιατί μας έχουν ταράξει, ναι. Air-to-air, όχι. Air-to-air face. Έλα. Φύγε βρε άτιμο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να φύγει. Άντε, φύγε. Πάρτε και εσείς direct hit. Αυτή είναι βέβαια τανκίστικη, όχι υποβρυχιάδικη. Εντάξει, θα φτάσουμε boss, σίγουρα. Ξέρεις που χάνει αυτό το παιχνίδι, είναι πανέμορφο στην ταχύτητα. Τώρα, άρα... Τώρα θα μου πεις, δεν είσαι στον αέρα, είσαι στο νερό. Ναι, ισχύει. Αυτό τώρα που υπάρχει ένα frame drop, πιστεύεις ότι είναι από το σύστημα ή από το παιχνίδι. Δηλαδή από αυτό που έχεις βάλει. Εγώ πιστεύω ότι είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι, ε. Δεν μπορώ όμως να το. Πρέπει να το δοκιμάσουμε αναγκαστικά και με. Εντάξει, το οποίο βέβαια δεν είναι πρακτικό τώρα. Έτσι, δεν είναι αυτό. Κάτσε να μπορέσω να περάσω. Γιατί είναι αυτό τώρα εδώ. Τέλεια. Ω! Κοίτα, ρε, πέρασα το πάνω και δεν κοίταγα κάτω. Και δεν γίνεται το κάτω. Όπα, κοντίνι. Ναι, ναι. Εντάξει, θα φτάσουμε πιστεύω στο boss. Ξεπάγιασα, παιδιά. Μου έχουν κάνει τα μούτρα εμένα εδώ. Αρχίζει και... Τι έχω παγωμένος είμαι. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Ο Mr. Freeze σου έδειξε. Σαν ψήρο. Να σου μιλήσω πρέπει να σε σπάσω εγώ. Λες, δεν θυμάμαι. Για πυροβόλα. Α, έτσι. Ναι. Ναι. Πάλι τέτοια. Κοίτα τώρα παγώσα εγώ. Ξαναπαγώσαμε. Τι έχω ανάψει το καλοριφέρι. Χι. Το πέφτω. Καλά, βαράμε και λίγο στη τύχη μερικές φορές, έτσι. Τώρα, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Εντάξει, βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εγώ στις προκειμένες ξέρεις τι κάνω. Χαζεύω και τα backgrounds, ναι. Που πραγματικά γουστά αυτή τη στιγμή παίζω το παιχνίδι, για στο παίζω έτσι, κι ας είναι κι αργό που λέει ο λόγος. Δεν με νοιάζει καν, φίλε, είναι πολύ ωραίο. Κοίταγα το power up. Άντε, πάρ' το αυτοκίνητο, είσαι δικό σου. Ευχαριστώ. Κάτσε, γιατί δυσκολεύει εδώ η φάση.
φάση. Έλα φάει και στις επόμενες βυθού, εντάξει. Νομίζω πλησιάζουμε. Ναι, ναι, κάτι καθαριάκια είναι που δεν μας πολυνιάζουν. Ναι. Οπ. Ναι, boss, νάτος. Πάρε, πάρε, πάρε όσο προλαβαίνουμε. Τώρα τι ναι, 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 ναι. Σαν να τζαμίδες, δεν θέλω να ξαναπέξεις. Πώς δεν με πέτυχε εμένα δεν θα θέλω να πω. Ω, έχασα. Τέλειωσες εσύ. Ναι. Α, credit. Μαζί τελειώ, εντάξει. Πω, παιδιά, δεν το βγάλαμε τον boss, αλλά... Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, το ευχαριστήθηκα, Σταύρο. Το γούστα, το γούστα. Παιδιά, λοιπόν, αυτό να ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πόσοι έχετε Saturn και έχετε και λεφτά για πέταμα, θα σας έλεγα να το πάρετε. Και είναι φτιαγμένο από το κοκορέτσι που παίρνει. Το κοκορέτσι, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε. Αυτό είναι το gameplay που μας είδατε τώρα να παίζουμε και πάμε στο τελευταίο μέρος αυτού του όμορφου επεισοδίου, το οποίο είναι συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ παιδιά τώρα παίξαμε gameplay, δύο πολύ όμορφα παιχνίδια, είδατε και τα πράγματα του Σταύρου που είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι όπως τα έχει εδώ σε ένα ωραίο ζεστό χώρο και ήρθε η ώρα για τη συνέντευξη. Σταύρος, έτοιμος? Πάντα. Λοιπόν, έτσι, πριν πάμε στη συνέντευξη θέλω να σου δώσω εδώ ένα δωράκι, επειδή είσαι κομπιουτεράς, ένα Computers Games Magazine παλιό. Δεν ξέρω τώρα αν το έχεις. Όχι, δεν το έχω, εννοείται. Α, τέλεια. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Real 2. Ναι, είναι παλιό. Νομίζω η ημερομηνία πρέπει να είναι 2000. 2001, ναι. Ιούλιος-Αύγουστος. Ναι, ναι, είναι μόλις είχα τελειώσει πανελλήνιες εγώ τότε και έπαιζα Unreal 2 tournament. Κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ πάρα. Undying. Oh. Undying, παιχνιδά του Clive Barker, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα το διαβάζεις μετά να γουστάρεις. Εννοείται, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τίποτα, τίποτα, είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Mm-hmm. Πότε έπαιξες πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη κονσόλα, νομίζω είπες, Atari. Ήταν το Atari 2600, το 1980 συμπλήν. Οπότε θυμάσαι την ημερομηνία, ήταν 80 εκεί. Τώρα μπορεί να τον 79, να τον 81, δεν μπορώ, αλλά ήταν σίγουρα μια τεσσαρακονταετία σίγουρα. Okay. Η πρώτη μου κονσόλα ήταν το Super Nintendo, 1992. Το πήρες και ξέρεις τη βάση της έρευνας που έχω κάνει και με την Itochu, το Super Nintendo. Γι' αυτό θα θέλω να σε ρωτήσω. Πρέπει να το πήρες λογικά καλοκαίρι και έπειτα. Σωστά. Γιατί τότε ήρθε. Ήτανε, νομίζω χειμώνας. Ήτανε χειμώνας. Εκεί ήρθε στο καλοκαίρι του 92 το Super Nintendo. Ήτανε χειμώνας. Άρα το πήρες πολύ κοντά από το launch στην Ελλάδα. Και ήμουνα και φαντάρος, θυμάμαι. Και το πήρα και όταν είχα πήγε να πάρω μια Γιαννιτσά, ναι. Έλεγα πότε να πάρω την άδεια να κατέβω να παίξω Axel A, ας πούμε, ή Donkey Kong Country. Ναι. Εντάξει. Έτσι κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω τώρα την πόρση και εσύ το πήρες ενώ ήσουνα στο στρατό ή το έχεις πάρει λίγο πριν πεις. Ήμουνα. Σε κάποια άδεια, τώρα πάνε πολλά χρόνια, σε κάποια άδεια το πήρα νομίζω. Καταρχήν είχε κάπου 70-80 χιλιάρικα πως έχω ψάξει. Νομίζω πως ναι. Άρα τα λεφτά του καψιμί και να την βγάλεις στο στρατό έκανε Super Nintendo. Είχε πρόγραμμα ο Σταύρος. Η αλήθεια είναι και θα το πω εντελώς σοβαρά ότι οι γονείς μου, οι οποίοι δεν ζουν πια, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μάλιστα. Δεν μου έλειψε ποτέ κάτι. Ναι. Η Amiga, φαντάσου, έκανε 200.000 δραχμές. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήμουν τυχερός. Ναι, βέβαια, εννοείται. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι ήμασταν και πλούσιοι. Και τον Άμστερνταμ, εντάξει. Είσαι μοναχοπέδι. Όχι, έχω και έναν αδερφό. Εννοείται πως ό,τι αγοράζαμε ήταν κοινό. Κοινό ταμείο. Αλλά ό,τι μπορούσα να έκανα και πραγματικά ήταν με τυχερός που είχα κονσόλα, Amiga. Και άλλα πράγματα, έτσι, να δούμε τηλεόραση, βίντεο, μέσα στα 80's. Μπράβο. Δεν είναι λίγα. Ήταν τα δυνατά για τις κάθε εποχή. Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο, να τους θυμάσαι και να τους χαίρεσαι, έτσι, δηλαδή, με αυτά που πέρασες. Μπράβο. Χαίρομαι, δηλαδή. Δηλαδή, είναι παιδιά ωραία αυτά να τα ακούμε έτσι σαν ιστορίες, είναι πολύ σημαντικά. Σε στρατό τώρα και... Στο στρατό και έλεγα πότε θα πάω να παίξω Super Nintendo. Εγώ βέβαια στο στρατό. Γιατί είμαι έμβριο τώρα εγώ, χρονολογικά, έπαιρνα PSP. PSP, εντάξει, ναι. Πάμε δεύτερη ερώτηση. Sega ή Florendo, λέω εγώ. Florendo, λέω Florendo. Να σε πείσω να γίνεις ο καρτέκης. Nintendo. Nintendo, δεν είναι καρτέκης. Με δέθηκε και εγώ. Ναι. Εντάξει, εντάξει, Sega. Κοίτα, μεγάλη αγάπη το Super Nintendo. Ήταν η πρώτη κονσόλα, ήταν φοβερή κονσόλα. Ναι. Αλλά έχω τη Sega πιο ψηλά και νομίζω το έχετε καταλάβει. Έτσι, έτσι, το είδαμε παιδιά και πριν. Thug Life, sorry, Sega. Δυνατός. Αγαπημένος τώρα εδώ θα έχεις ψωμί σαν την ερώτηση. Θα τη θυμάσαι και από άλλους συλλέκτες.
αγαπημένος 8-bit και 16-bit τίτλος. Λοιπόν, τίτλος. Ναι, δηλαδή ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι στα 8-bit, είτε ήταν τώρα κονσόλα, λέμε τώρα ήταν NES, είμαστε σε μάνα, είχες παίξει κάποιο φίλο. Όχι, υπολογιστή θα σου πω. Okay. Λοιπόν, κοίτα, για 8-bit είχα ξετρελαθεί με το Robocop στον Amstrad. Πολύ καλό. Με το περίφημο Wolf στον Amstrad. Είχες και το πιστόλι. Όχι, okay. Αλλά το είχα τερματίσει με τον joystick. Με τον joystick. Πολύ το Pac-Man αυτά εδώ. Τα Pac-Man αγοράστηκαν λίγο και μετά. Α, okay. Με κάτι Quick Shot Turbo νομίζω. Τα κλασικά που είχαμε όλοι. Ένα κόκκινο νομίζω, ναι. Ναι. Αυτά τα δύο θυμάμαι πάρα πολύ. Το Chrysler ήταν πολύ... Εντάξει, Operation Wolf και Robocop θα έβαζα στον Amstrad. Τα έχω παίξει... Φοβερά. Εντάξει, το Operation Wolf, να σου πω την αλήθεια, το είχα παίξει στο Master System επειδή το δίνε και τώρα όταν έπαιξε το Light Gun. Το Robocop δεν είχα την τύχη να το παίξω τότε, το έπαιξα με τον CPC μου πέρσι. Φαντάσου το Robocop στον όσοι είχαν 128, είχε και sampled speech. Α, ναι. Σε κάποια φάση ήταν το... Ναι, όχι. Όταν το έβαλα, δεν έβαλα λοιπόν τη δισκιά, τα πρωτότυπη παρακαλώ, γιατί το είχα πει ότι είχε γίνει τότε, κάτι είχε συμβεί και χάλασα για λίγο. Βάζω μέσα, ακούγεται ένα Robocop. Okay. Έτσι, ένα βραχνό, ένα έτσι. Ναι, ναι, ο ήχος του Robocop. Ποιος μίλησε εδώ, το Σάμπλ στον Άμπλτ, τώρα δεν ήταν εκπληκτικάθαρο. Ναι, ναι, ναι. Δεν το περίμενα, ήταν εκπληκτικό. Τώρα, όσον αφορά τα 16-bit Amiga, στην Amiga, okay. Γιατί δεν είχα άλλο 16-bit το μηχάνημα. Είχα Rick Dangerous όμως ή όχι. Όπα, όχι. Κάτι από Psygnosis. Καλύτερο game ever για μένα είναι το Shadow of the Beast που εκμεταλλεύεται τη δύναμη της Amiga, πιστεύω, εκμεταλλευόταν τη δύναμη της Amiga στο έπακρο. Τέρμα, δύσκολο όμως. Δύσκολο, ναι. Δεν το έχω τερματίσει. Καλά, μην νομίζεις, με τσίτι το έχω τερματίσει, εγώ δεν τερματίζω αυτό το πράγμα. Και, το καλύτερο ποδοσφαιράκι ever, το kick-off. Το kick-off world ή το... Kick-off σκέτο. Ένα, δύο, δεν έχει σημασία πια. Ναι. Μην μου μιλήσει κανένα για sensible soccer, είναι για όσου δεν κατάφεραν να μάθουν ποτέ kick-off. Σοβαρή δήλωση. Η αλήθεια είναι τώρα το sensible soccer έχω παίξει στο Jaguar μόνο. Αλλά το kick-off το έχω παίξει σε Amiga στο γαλάτσι, εδώ κοντά στα μέρη σου. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Κάπου στη Χριστιανοπόλεως, πιο κάτω από την εφορία, υπήρχε τώρα ή από τη μέσα μεριά τη δικιά σου ή από την απέναντι προς το πάρκο, υπήρχε ένα μικρό μαγαζί που εκεί είχα παίξει μία και μοναδική φορά Amiga 500 με χρονοχρέος, 500 δραχμές το μισάωρο. Αυτό μόνο δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι η μοναδική μου ανάμεση και μία φορά είχα πάει μόνο γιατί είχαμε φύγει κρυφά μετά το δημοτικό, τώρα σου μιλάω 92-93 βαριά. Mm. Και εκεί μόνο ήταν, δηλαδή γι' αυτό η μοναδική μου επαφή με την Amiga ήταν μόνο τότε. Δεν την είχα ξαναδεί κάπου. Και είχα δει αυτά. Πιστεύω ότι το kick-off στην Amiga 500, 1200, εντάξει, 500 πες, ναι. Με joystick του Ανερούση, γιατί μιλάμε για αυτά τα joysticks, όχι για ό,τι άλλο, είναι το απόλυτο ποδοσφαιράκι. Ναι. Μπορεί να μην έχει τα γραφικά του Pro Evolution, του FIFA, του παίζουν πιο θες. Έχει βάθος. Είναι το απόλυτο ποδοσφαιράκι. Αρκεί να μπορέσεις να το παίξεις, να το μάθεις. Δεν είναι όχι πρωταθλητής, δεν έχεις πρωταθλητής. Να παίξεις καλά. Να παίξεις καλά, να μην μπορείς να κοντρολάρεις την μπάλα, τίποτα άλλο. Okay. Να το χαρείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το ακούσατε. Όσοι δεν έχετε αυτά τα μηχανήματα, emulators υπάρχουν στο Ιντερνετ. Emulators υπάρχουν, αλλά τα joystick του Ανερούση δεν ξέρω πώς θα συνδέσεις. Αυτά δεν υπάρχουν. Δείτε όμως το kick-off που λέει ο Σταύρος, γιατί για να το λέει, ξέρει κάτι καλά. Τέλεια. Αγαπημένη ρετροκονσόλα και αγαπημένη από τελευταία γενιά. Εντάξει, τώρα... Τελευταία γενιά, όπως σου είπα, δεν έχω αγοράσει. Θα πας όμως έτσι. Πρόσφατη μου είναι αυτή. Εντάξει, πιστεύω ότι έτσι όπως έχει παρουσιαστεί το Xbox, το Series S, πιστεύω εντάξει, ότι είσαι. Είναι μια καλή κονσόλα, μια super κονσόλα αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα, αγαπημένη ρετρό... Κονσόλα, μία, κακό. Μία, ναι. Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Πώς να διαλέξω. Πρέπει να διαλέξεις μία. Πρέπει να διαλέξω μία. Όπως όλοι μας. Sega Saturn. Ωραίος. Τα είπαμε και πριν. Πιστεύω ότι... Δηλαδή άμα σε πετάγανε σε ένα νησί και έπρεπε να πάρεις κάτι από όλα αυτά, θα ήταν το Saturn. Νομίζω, ναι. Εντάξει, δυνατός. Ή αν τη Mega Drive, εντάξει. Okay. Αλλά το Saturn όμως είναι αγάπη. Ωραία. Προσπερνάω την πέμπτη ερώτηση που είναι αγαπημένο handheld γιατί είπες ότι δεν έχει καμία όρεξη και αγάπη. Πάμε στην επόμενη, αγαπημένο arcade. Παιχνίδι δηλαδή που έχεις ρίξει πολλά λεφτά. Daytona USA. Ναι, σε αυτό που λέγαμε.
Στη Βέικου, στη Βέικου, ναι, 90s, μέσα 90s, πρέπει να ήταν 94, 95. Πότε το θυμάμαι, για το γυμνάσιο που ήμουν. Υπήρχε ένα μαγαζί, πρέπει να είναι. Πρέπει να, εσύ βασικά μου είχε πει ότι μάλλον. Στο είχα θυμίσει, ναι. Ή το InfoWorld που είναι φίλο του Έκτορα και του Κώστα. Έτσι. Ή το διπλανό, κάπου ναι, εκεί ήταν. Ήταν με σκαλάκια έτσι, κάτω, κάπως από έτσι. Απογεύματα πήγαινα και τάιζα. Θυμάμαι να περνάω απ' έξω την πρώτη φορά που το είχα δει και πρέπει να ήταν λογικά το 95. Αν γιατί σε αυτά οι μνήμες μου είναι λίγο κλειδωμένες, πρέπει να είναι το 95 και θυμάμαι για κράχτ μέσα από την Τζαμαρία είχε Sega Rally και Daytona. Πρέπει να έχει από τη μία μεριά νομίζω το Sega όπως έμπαινε στο Sega Rally, αλλά είναι το Daytona. Δεν έχω τέτοιες μνήμες, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι ότι πήγαινα και τάιζα κυρίως το Daytona και το Sega Rally ήταν καλύτερο. Το βλέπουμε και πίσω. Έτσι, ναι. Το Sega Rally είχε καλύτερο gameplay, πιστεύω. Ναι, ναι. Αλλά εγώ τάιζα το Daytona. Ήταν λίγο πιο γρήγορο να το πω, αλλά το Daytona νομίζω ότι επειδή είχε πιο μεγάλους δρόμους και πιο πολλή ναι. ταχύτητα, ήταν λίγο πιο γρήγορο, πιο εφάνταστο. Το Sega Rally το οδηγούσες πιο εύκολα. Έστω και ήταν στενός ο δρόμος. Ναι, ναι. Το Daytona μπορεί να έχεις απλά κλότσαγε λίγο το αυτοκίνητο. Ναι, μπράβο. Πήγαινες όλο δριφταριστός. Αυτό, κλότσαγε λίγο, ναι. Μάλιστα. Αγαπημένος video game ήρωας. Video game ήρωας. Ναι. Δεν έχω κάποιον να σου πω την αλήθεια. Κάποιο που έχει μια αγάπη, προτίμηση. Ναι, κοίτα να δεις. Δεν έχω κάποια. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποιο video game ήρωα έτσι. Okay. Δεν θέλω να πω τώρα Sonic ή ναι, Mario ναι, ναι. ή είναι πολύ κοινότυπα όλα αυτά. Ναι, όχι, ναι, όχι, δεν, σωστό, έχω κάποιον, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένα. Απλά μου άρεσαν παιχνίδια. Κάποια ναι. παιχνίδια. Κάποιον να πούμε για να φύγει η ερώτηση, κάτι που σου είχε στο μυαλό. Γιατί να σα πω τώρα Sonic, εντάξει. Εντάξει, αφού με πιέζει. Έχουμε πιέζει. Ωραίο. Η επόμενη ερώτηση τώρα μπορεί να είναι λίγο. Συγγνώμη, γιατί όπως βλέπετε ακόμα δεν έχω περάσει από το θέμα που έχω. Με τα πνευμόνια τα χάνω όπου να είναι. Σοπαρ. Είπα ξύλο. Εντάξει. Αγαπημένο gaming franchise. Κάποιο που έπαιζε χρόνια και το βλέπεις ακόμα να βγαίνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω ότι είναι το Kickoff, γιατί έχει βγει σε πάρα πολλές εκδόσεις. Έχει βγει και πριν από μερικά χρόνια για το PlayStation 4. Αλήθεια. Από τον Dino Dini, αυτόν που το έφτιαξε στην Amiga τότε. Έλα. Ναι, κι όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε επιτυχία ιδιαίτερη. Εντάξει, απλά ότι βγήκε μετά από όσα χρόνια. Ναι, ουσιαστικά θα έλεγα αυτό λόγω της λατρείας που είχα παλιά. Όχι ναι. γιατί είναι κάποιο τόσο επιτυχημένο franchising. Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ξεχωρίζω γιατί μου έκανε εντύπωση και τότε ήθελα να πάρω PlayStation 4, ναι. μόνο και μόνο για να παίζω και κόβ. Αλλά μετά λέω μήπως τελικά δεν... Okay. Εντάξει. Αλλά πάντως υπάρχει από τότε. Ναι, ναι, ναι. Αγαπημένο gaming περιοδικό εποχής, είτε έχει να κάνει με κομπιουτεροειδή, είτε με κονσόλες αν έπαιρνες. Το Ευαγγέλιο, το Pixel. Pixel. Pixelάζει λοιπόν. Έπαιρνα και άλλα πράγματα εννοείται, ναι. και το Game Pro έπαιρνα και το User έπαιρνα. Καλά το User βασικά είχε δημιουργήσει μια κόντρα ανούσια με το Pixel. Με το Pixel. Ναι, δεν κατάλαβα πότε, τέλος πάντων. Ναι. Το Pixel και λυπάμαι που δεν τα έχω δυστυχώς. Ήταν είχες το... δηλαδή πολλά, ε. Ναι, είχα από τον χειμώνα του 85 νομίζω, το έπαιρνα σταμάτητα μέχρι που τελείωσε. Αλήθεια, άρα είχες σχεδόν... Τα πάντα. Ναι, το 81 αν θυμάμαι καλά, βγήκε το 82, 83, όχι το 83. Το 83, άρα είχες πάρα πολλά. Φαντάσου ότι χάθηκαν όπως χάθηκε το 3DO, όπως και άλλα πράγματα, μη... ρετρο κομπιούτερ ναι. κονσολών. Κρίμα. Ναι, και είχα πάει μια φορά στο μοναστηράκι και βρήκα τρεις ντάνες τόσες. Ναι. Και του λέω, φέτες. Ναι. Πόσα το καθένα. Μου λέει 5 ευρώ το καθένα. Oh. Του λέω, όπα. Θα τα πάρω όλα. Ναι. 5 ευρώ το καθένα. Γεια σου. Εντάξει. Ναι. Τρεις ντάνες τόσες, θα ήθελα δηλαδή να πάρει 200 ευρώ αυτός, έτσι. Αυτό ήθελα. Okay, ναι. Ναι, εντάξει. Προσπερνάμε. Οπότε πιξελάς φανατικός. Πιξελάς. Έτσι. Αναμνήσεις από μαγαζιά εποχής και προφανώς εσύ έχεις ζήσει τη Στουρνάρη στις θρυλικές εποχές των 80's που εγώ δεν την έχω ζήσει στα 80's. Την έχω ζήσει. Την είδα στα 90's εγώ. Κοίτα, τέλη 80's. Κοίτα να δεις, θυμάμαι πάρα πολύ το Τόμασοφτ, ο οποίος από ό,τι ξέρω δεν βρίσκεται στη ζωή πλέον. Okay. Ο αυτός μου ξεφεύγει. Θωμάς Μουζακίτης, ναι, εκεί αγόρασα την Αμίγκα, υπάρχει και η απόδειξη τα πάντα. Ναι. Εντάξει, το θυμάμαι από το μαγαζί, θυμάμαι τον εγκέφαλο. Θυμάμαι όμως και ένα άλλο, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, το οποίο ήταν κοντά στα σχολεία της Γκράβας, στην Ταϊγέτου, ναι. κοντά στη Κέας,
το οποίο νομίζω λεγόταν Interface. Αυτό τώρα μιλάμε για 80's. Για τέλη 80's, ναι. Δεν το ξέρω, παρότι ήταν κοντά μου. Ήτανε δύο παιδιά εκεί, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Είχα πάει, θυμάμαι, όταν ήθελα να αγοράσω την Amiga, να κάνω τεστ, να δω, εντάξει, ξέρω, μπορεί, ωραία, και εκεί ήταν το R-Type, εκεί ξαναλάθηκα. Ναι, 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 ναι. Εκεί είχα κάτσει κανένα 2-3 ώρες λοιπόν και δοκίμασα όλα τα παιχνίδια που είχαν, μέχρι που κάποια στιγμή, λίγο μεγαλύτερη από μένα, εγώ ήμουν τότε 18-19, αυτοί ήταν 25-30 άριδες. Ξέρω αν μας βλέπουν, ναι. Θα χαρώ πραγματικά δηλαδή να... Ναι, okay. Νομίζω Interface λέγονταν, μου λένε, λοιπόν, να σου πω, έλα, μου λένε, όταν θα αγοράσει την Amiga, βλέπουμε, έτσι. Άντε για τώρα. Γιατί πολύ καλοπροαίρετα το λέω, έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι το είχα ξεφυλίσει. Εντάξει, τότε και οι πολιτές ήταν άλλη νοοτροπία. Ήταν νέα παιδιά. Απλώς είδαν σου λέει τι κάνει τώρα αυτό. Ναι, ναι. Δεν θα παίξει αυτό, δεν θα αγοράσει. Έχω ακούσει τέτοια σκηνικά και για μαγαζιά καλλιτέχνη, ακόμα στο Κλαπτέλεκλα που μπαίνανε τα παιδιά αναγκαστικά για να δουν να χαζέψουν, δεν αγοράζανε και του διώχνανε με συνοπτικές διαδικασίες. Το software center το θυμάσαι την κράδα. Software Center. Έξω από την Πασόβ, έξω από την είσοδο των Λυκείων που ήταν. Που μετά πήγε στη. Εντάξει, όχι, ήταν στη Χαρτοκονδύλη και είχε ανοίξει παράρτημα εκεί. Μετά είναι Power Games. Δεν το θυμάμαι, όχι. Το Infogold πάντως στη Veiko όταν έφυγε από τη Μετσόβου από εκεί, το θυμάσαι όταν πήγε στη Veiko πρώτα. Εννοείται το θυμάμαι. Πρώτα που ήταν το γωνιακό. Εννοείται, ήταν το γωνιακό που είναι κομμωτήριο τώρα. Και μετά, έτσι, πήγε, μετά πήγε λίγο πιο πάνω. Και τώρα πήγε απέναντι. Μα τον Έκτορα. Ναι. Και τον Κώστα. Μορφές από 80. Μορφές από 80. Τους θυμάμαι. Έψαχνα να βρω παιχνίδια για Amiga. Ναι. Τότε μιλάμε. Ναι, 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 ναι. Και είχα κατέβει κάτω στο Πολυτεχνείο και τον βρήκα το μαγαζί κλειστό. Και λέω, όχι, τσάμπα κατέβηκα. Ναι. Περνάνε τα χρόνια και έψαχνα να βρω. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι να αγοράσω PC τότε το 2003 και βλέπω κάπου Έκτορας Καψούλης. Ναι. Έκτορας Καψούλης, λέω. Έχει γούστο να είναι ο Έκτορας, λέω εκείνος. Ναι. Και από εκεί αγοράζω, να αγοράζω PC από το 2003 και μέχρι τώρα έχω αγοράσει 9 στα 10 πράγματα από τα παιδιά αυτά. Ναι, και εγώ πηγαίνω. 9 στα 10 δηλαδή, 9 στα 10 είναι δικά τους. Ναι, ναι. Και εγώ από το InfoWord παίρνω πολλά πράγματα, περισσότερα από online, αλλά πάω και από κοντά. Δηλαδή το τελευταίο μου το Tower, το case από το PC είναι από InfoWord κτλ. Και είναι και πολύ καλά παιδιά, είναι πολύ καλή φίλη. Ναι, ναι. Και γι' αυτό έχουν κρατηθεί και χρόνια στην αγορά. Ακριβώς. Μάλιστα. Πιο μικρό. Λάθος. Ποιο μηχάνημα είχες από μικρός αποθυμένο και τίτλο και όταν τα πήρε ξανά νιώσες παιδί, υποθέτω κάτι με Mega Drive. Mega Drive. Εντάξει, κοίτα, δεν ήμουν μικρός όταν βγήκε η Mega Drive. Ήμουν ήδη 18-19 χρόνια. Ωραία, ναι. Αλλά ήταν ένα αποθυμένο το οποίο δεν το παραδεχόμουν ίσως. Ναι. Όπως είπα νωρίτερα, ήταν επειδή τέλος πάντων θεωρούσα ότι είχε βγει και τα κοντράρει την Amiga. Ναι, ναι, καμία ναι. σχέση. Τώρα είναι ναι. υπολογιστή, το άλλο κονσόλα. Καμία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Όταν όμως την απέκτησα, τώρα το Σεπτέμβριο, πρέπει να ήταν πρόσφατα, όντως γύρισα πίσω. Είχε διαφορά. Γύρισα πίσω, λέω παιδιά, είμαστε. Τι έχασες τότε. Τι έχασα τότε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είχα τη Super Nintendo, θα μου πεις. Κοίτα, είχες το Super Nintendo, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, είχες ένα αντιπρόσωπο τη 16η εποχή στην κονσόλα και είχες ένα από τους βασικότερους. Έτσι. Μάλιστα, Mega Drive λοιπόν, πολύ καλά. Και η 12η ερώτηση, αγοράζεις γενικά από eBay ή μόνο από Ελλάδα ό,τι βρεις? Αγοράζω. Παίρνεις πράγματα. Όχι συχνά, αλλά αγοράζω. Οκ, γιατί σαν αγορά το κοιτάς. Το Nintendo 64, ας πούμε, από κάπου και τώρα θυμάμαι. Ακριβώς από εκεί το πήρα. Από eBay, μάλιστα. Ναι, την Amiga 1200 από το eBay. Α, και από eBay, αυτή. Ναι. Ωραία. Ναι, γιατί αυτά έξω ήταν σε πιο καλύτερες καταστάσεις γενικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Η γνώμη σου. Τώρα εδώ θα έχεις να πεις, θα έχεις ψωμάκι, η γνώμη σου για την ελληνική retro gaming community. Η γνώμη μου, καταρχήν να πω ότι μπαίνοντας μέσα εντός εισαγωγικών στη retro gaming community, μέσα από το retrocomputers.gr και του Φώτη του Μαυράκη, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει τόσο ψωμί μέσα. Πιστεύω ότι είναι κάποια άτομα. Ναι, το κοινό, ναι. Ναι, τέτοιο κοινό. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι 5-10 άτομα, έχουν μια μούρλα, ας πούμε, έχω και εγώ, οκ, μας αρέσουν αυτά. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο στις εκθέσεις. Δεν περίμενα να υπάρχει τόσο κόσμο να αγοράζει παλιά μηχανήματα, να ξεθάβει τα δικά του. Ναι, ναι, ναι. Σε σημείο που κάθομαι και λέω, αφού λοιπόν έχω εγώ αυτή τη μούρλα, την έχουν και άλλοι, αλλά δεν είναι, άρα είμαστε όλοι καλά. Ναι, δεν ναι. είμαστε εμείς οι παλαβοί. Ναι. Από την άλλη μεριά, βέβαια, συμβαίνουν και πράγματα τα οποία. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω για ανθρώπους αυτής της ηλικίας, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή όταν έχεις ζήσει τα 80s και τα 90s, είσαι πάνω από 40. Mm-hmm. Μπορεί και πάνω από 50. Ναι. Έτσι με οικογένεια, με παιδιά ενδεχομένως. Κάποιες κακίες, κάποιες ζήλες, πράγματα τα οποία μου έχει περιγράψει κυρίως ο Φώτης ο Μαυράκης, τα οποία τα έχει ζήσει από ανθρώπους που είχε στην ομάδα του. Ναι.
και πραγματικά μου έχουν σηκωθεί τρίχες που δεν έχω. Δηλαδή, λέω, δεν είναι δυνατόν άνθρωποι 40-50 να συμπεριφέρονται σαν δεκάχρονα που τους πήρες το παιχνιδάκι ή ναι. που ζήλεψαν γιατί αγόρασες εσύ ένα παιχνιδάκι. Δεν το καταλαβαίνω το εγώ αυτό. Δεν έχει κάποια λογική. Ναι, γιατί ας πούμε θα πρέπει εγώ που είμαι μέλος των retro computers, παράδειγμα, να έχω έκθρα με τον console hunter mm-hmm. που κι αυτός είναι retro lover να το πούμε όπως ναι, 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 ναι. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Γουστάρουμε την ίδια φάση. Δεν είναι ωραίο τώρα που είμαστε μαζί. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι το νόημα. Ναι. Όπως είναι απαράδεκτο να βρίσεις κάποιον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις μέσα σε φόρουμ και σε τέτοια. Αυτό το χειρότερο. Έτσι, ναι, που δεν τον γνωρίζεις και να τον βρίζεις, να τον ειρωνεύεσαι, να λες οτιδήποτε. Αυτό με έχει απογοητεύσει. Ναι, αυτό εντάξει, φταίει το ίντερνετ γενικά. Φταίει το ίντερνετ, ναι. φταίει η νοοτροπία μας, φταίει. Είμαστε κι εμείς σαν λαός. Δεν ξέρω. Περιεργό κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ναι. δεν πάει καλά. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι και απαραίτητο να είμαστε εχθροί όμως. Αλλά ναι, αυτό να μην γίνουμε χέρια. Να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Θα κάτσω εγώ να πω γιατί εγώ έχω 200 followers και έχει 3.000 ή 4. Και τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Αυτά. Μάλιστα. Ελπίζω να κάποια στιγμή αυτά τα φαινόμενα, που είναι γενικά φαινόμενα αυτά και σε, όχι μόνο σαν είναι στην κοινωνία σε όλα τα χόμπι, ναι, και στην φάση. Σίγουρα. Κάποια στιγμή να αλλάξουμε λίγο τα μυαλά για να προχωρήσουμε για να είμαστε πιο αγαπημένοι όλοι. Μα δεν έχουμε να μοιράσουμε και κάτι, αν το σκεφτείς. Αυτό. Μάλιστα. Η γνώμη σου για τις υψηλές τιμές πλέον στην Ελλάδα και έξω το επίπεδο το ρετρό. Δικαιολογείς αυτή την απότομη αύξηση στα ρετρό? Να δεις, αυτοί που πουλάνε, αυτοί που έχουν και θέλουν να πουλήσουν, εκμεταλλεύονται την αγάπη τη δική μας που μας λείπει κάποιο μηχάνημα και το θέλουμε. Τι να σου πω, δεν το δικαιολογώ αυτό. Ναι. Προφανώς και όχι. Ναι. Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ζητάς για ένα Super Nintendo 100 ευρώ. Λέω ένα τυχαίο τώρα παράδειγμα, μην το δέσουμε. Τόσο αρθριστικά με υπεραξίες και αυτά είναι τόσο καινούργιο τότε. Έτσι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να σου το πούμε να ζητάς για μία Amiga. Λέω ότι είναι τυχαία νούμερα, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Όλος ο κόσμος έχει Amiga. Ναι. Όπου και να ψάξεις, δεν έχει λογική. Κάποιοι ποντάρουν στην ανάμνηση. Στην ανάμνηση, ναι. στο γεγονός ότι μπορεί να σου λείπει και το θες πάρα πολύ. Ναι. Να μου πουλήσεις. Ακριβώς, να μου πουλήσεις ένα νέο Geo παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο. Έτσι ήταν πάντα ναι. ακριβό. Ναι, να στο πουλήσεις, να σου πω 500-600 χίλια, δεν ξέρω, λέω πάλι τυχαία νούμερα. Ναι. 7-8 έχει με κουτί. Ναι, με κουτί. Μην μου λες όμως για τον Jaguar, ας πούμε, που δεν έχει πουλήσει τόσο πολύ. Μην μου λες τώρα για κονσόλες τώρα που έχουν πουλήσει εκατομμύρια κομμάτια. Έτσι όλα λεφτά, μην δουλεύεις. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Λογική, λογική τοποθέτησή σου. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι και σε ρωτάω αν έχεις ολοκληρώσει τη συλλογή σου ή έχεις ακόμα πολλές πληγές ανοιχτές. Μια συλλογή πιστεύω δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Ακόμα και ο Φώτης, και ακόμα και ο Φώτης δεν την έχει ολοκληρώσει. Και εγώ το πιστεύω, ναι. Ανοιχτές πληγές δεν θα έλεγα, δεν θα τις έλεγα έτσι. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι θα ήθελα ένα PlayStation 2, mm-hmm. θα ήθελα ένα GameCube. Ναι. Και να αντικαταστήσω το Super Nintendo μου που μου χάλασε και νομίζω ότι δεν φτιάχνεται πλέον. Κατάλαβα. Σε αυτό, mm-hmm. για να μην το ξεχάσουμε, επειδή τώρα μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, mm-hmm. ο Σταύρος ψάχνει παιδιά Super Nintendo μόνο κονσόλα. Έχει τα πράγματα, του χάλασε η κονσόλα. Οπότε αν κάποιος φίλος του καναλιού έχει κάποιο Super Nintendo λειτουργικό, διπλό σαν μόνο κονσόλα, ας πούμε, χωρίς παρελκόμενα, και να μην είναι κυτρινισμένο, δεν είναι σε μια καλή αξιοπρεπής κατάσταση, μήνυμα σε μένα στο κανάλι, στο Instagram του καναλιού ή στο Instagram του Σταύρου που θα το ξαναβάλω από κάτω. Έτσι. Μήπως μπορεί κάποιος φίλος του καναλιού και να βοηθήσει. Και η αλήθεια είναι ότι τα Super Nintendo, κοίτα, το να τα βρεις μη κυτρινισμένα είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, είναι αλλά αλήθεια. Είναι τέλος πάντων θέλω να πω ότι θα ήθελα να το έχω, γιατί έχω και τα, ναι, έξι, και τα Everdrives εδώ πέρα, ναι. και το κινέζικο, ναι, ναι. Και, το και το γνήσιο, ναι, ναι. το κανονικό, ναι. και θα ήθελα να το χαρώ γιατί μου έμεινε στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Παιδιά, παιδιά, άμα μπορεί, εντάξει, σίγουρα είναι μια κονσόλα που τη βρίσκεις, δεν είναι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Μήπως ωστόσο κάποιος, κάποιος ναι. θέλει, ναι. Μπορεί να κάνει μια καλύτερη προσφορά, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, έχεις last gen κονσόλα, το έχουμε πει, δεν έχεις να πάρεις το Series S. Ποια είναι η γνώμη σου τώρα για τα τεράστια video games που θες εβδομάδες ή μήνες για να πληρώσεις, αλλά νομίζω ότι μου το είπες ότι δεν θες να βλέπεις βίντεο, θες gameplay. Δεν μ' αρέσει όλο αυτό. Είσαι old school game. Είναι old school, ναι, θέλω, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ, τρελαίνω, όταν βλέπω εισαγωγές, βίντεο. Τεράστιες. Δεν μπορώ, εγώ θέλω να παίξω. Ναι. Θέλω να παίξω. Δεν θα κάτσω να περάσω 5 ώρες πάνω στον υπολογιστή την κονσόλα. Ναι. Μπορώ να κάτσω μισή ωρίτσα. Αυτό, θέλω να παίξω. Ωραία, ωραία. Μετά μου λείπατε πολλές φορές το αυτό για να ελευθερωθεί. Smash button sequences. Συγγνώμη, ναι. όταν είχαμε
τον Άμστερνταμ, την Αμίγκα, το, ό,τι είχε. Ναι. Είχε ποτέ τέτοιε οδηγίε? Όχι. Δεν τα Smash Buttons βγήκαν Xbox 360 PS3 γενιά. Έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζονται αυτέ οι οδηγίε. Θα τα βρούμε, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Θα τα μάθουμε. Οπότε return to. Όχι. Πώς το λέω. Know your roots. Πάμε στις ρίζες, πώς ήταν παλιά τα πράγματα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ποιο παιχνίδι ρετρό αγαπημένο σου θα ήθελες να γίνει remake παύλα remaster? Δηλαδή κάτι που γούσταρες μικρός, να το δεις πλέον για το Series S, να σου πει μια μέρα να σου βγει στο Entertainment GR, ότι κυκλοφορεί αυτό remaster. Ποιο παιχνίδι θα ήθελα ίσως, αν και θα ήμουν λίγο άδικος γιατί ήταν ήδη τέλειο για την εποχή του, θα ήθελα να ξαναδώ, αν και όχι αυτό βγήκε στο Shadow of the Beast, θα ήθελα να πω, αλλά βγήκε και αυτό στο PlayStation 4, οπότε άκυρο, οπότε άκυρο αυτό. Κοίτα να δεις τώρα ποιο θα ήθελα να δω. Πρέπει να το σκεφτώ αυτό λιγάκι. Okay. Δώσε μου λίγο χρόνο για αυτό. Άρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία... Ναι, εντάξει, σίγουρα και εγώ... Να σου πω. Έλα, πού το βρήκες. Το House of the Dead. Τι παιχνίδα, από τι απίστευτο. Για την έκδοση του Saturn τώρα λες. Για την έκδοση, και στην έκδοση του Saturn το είδα, και στο Dreamcast, και στο Xbox το Original. Θα ήθελα να το δω πραγματικά στο Series S. Ναι, άρα λοιπόν να πω. Είχα ξετρελαθεί με αυτό, ναι. Ένα trilogy, να είναι όλα μέσα. Ένα κάτι τέτοιο, ναι. Έχω πόρες με τα ζόμπι και αυτά. Ναι, ναι, και εγώ τα γουστάρω. Και εντάξει, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό και πρωτότυπο, τώρα τι άλλο να σα πω. Οκ, ναι, το είδα, παιδιά, υπάρχει τώρα. Υπάρχει πρωτότυπο, ναι, ναι, House of the Dead, ναι. House of the Dead με χίλια. Φοβερό. Μάλιστα. Παρακολουθείς γενικά gaming, YouTube, ελληνικό ή ξένο? Ναι, όχι ασταμάτητα και φανατικά, αλλά εννοείται ότι το κανάλι στο βλέπω, ό,τι βάζεις. Και δεν το λέω για να σε διαφημίζω, όντως το βλέπω. Έτσι σε γνώρισα στον δρόμο έτσι κι αλλιώς. Σωστός. Παρακολουθώ κυρίως αυτά που κάνουν συγκρίσεις παιχνιδιών ή μηχανημάτων, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραίο αυτό, ναι. Και καθώς επίσης και παρακολουθώ και περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα αυτές τις μόντες που κάνουμε, στο Dreamcast. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Αυτά τα παρακολουθώ γιατί πρέπει να ξέρω. Εγώ δεν είμαι των ηλεκτρονικών. Πρέπει να ξέρω τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Ναι. Ναι, αυτά τα βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση κλείνοντας, η γνώμη σου για το κανάλι μου. Πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες να δεις, κάτι άλλο. Γενικά. Είπα και στο ξεκίνημα αυτού του αφιερώματος να το πω, της κουβεντούλας, πώς να το πω. Room tour. Room tour. Έτσι, ότι πραγματικά έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, έχω δει και άλλα ελληνικά, δεν σου λέω ότι δεν είναι καλά. Ναι. Έτσι, αλλά εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που τα παρουσιάζεις, από το στήσιμο, από τα χρώματα. Αρέσει αυτό, η πληροφορία, παβούρα, την εικόνα. Ξεκινάει, βλέπεις, ξεκινάει ας πούμε, ένα επεισόδιο και έχει 800 κουτιά Saturn πάνω ή ξέρω εγώ Dreamcast ή PlayStation, ξέρω εγώ τι είναι, ό,τι έχεις. Μου αρέσει αυτό πολύ να κάνω. Αυτό είναι ωραίο, εσύ να μπορείς να σου παίρνει πόση ώρα να τα στήσεις. Το μόνο σου. Αλλά όταν το βλέπεις αυτό, λες ότι αυτός, εντάξει και η εικόνα πεντακάθαρη, όλα καλά, λες ότι αυτός ο άνθρωπος γουστάρει αυτό που κάνει, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει, είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο και το παρακολουθώ. Και το εννοώ, παιδιά, όχι επειδή τον έχω εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Παιδιά, δεν θέλω να το κλείσω αυτό το επεισόδιο, αλλά πρέπει να κλείσει. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά, όπως καταλάβατε εδώ με τον Σταύρο. Πιστεύω πέρασες και εσύ καλά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, έτσι. Όπως είπα, δεν θεωρώ ότι έχω κάποια τρελή συλλογή ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Έχω κάποια μηχανήματα τα οποία μου αρέσουν. Ναι. Και χαίρομαι, εντάξει, δεν είναι όλα στημένα όπως τα βλέπετε, εννοείται. Έτσι. Οι κονσόλες δεν είναι πάντα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι υπολογιστές δεν μπορούν να είναι και αυτοί εδώ. Γιατί... Εντάξει, έχει και τη δουλειά σου εδώ. Είναι εντάξει, δουλεύω για το σπίτι, ναι, και αυτά. Ναι. Τάστησα έτσι για να φάνει, να τα δείτε κι εσείς. Πολύ όμορφο. Εντάξει, πιστεύω να μπορέσω να αποκτήσω κι άλλα. Στο να κάνουμε ένα συμπληρωματικό έτσι για το χαβαλέ μας, για την τρέλα μας, για το γούστο μας. Και gameplay να έρθα να παίξουμε, να κάνουμε capture Saturn, να φέρω την capture card να γουστάρουμε. Παιδιά, θέλω να δείξετε την αγάπη σας σε αυτό το επεισόδιο, το δεύτερο room tour για φέτος 2022, 2 του μήνα σήμερα. Θέλω να πείτε να τσεκάρετε γενικά και το RetroComputers.gr και το forum και την ομάδα στο Facebook, να ρίξετε ένα like, να παρακολουθήσετε τι κάνουν εκεί τα παιδιά. Και ο Σταύρος ανεβάζει πάρα πολύ συχνά και αναμνήσεις γενικά ότι βγήκε αυτή η κονσόλα σήμερα. Δηλαδή το δουλεύει, του αρέσει του Σταύρου, το τρέχει αυτό το concept. Ρίξτε του και ένα follow και στο Instagram για να δείτε τις δουλίτσες που κάνει και τις μόντες.
Θέλουμε τα σχόλιά σας σε αυτό το επεισόδιο. Περιμένω ένα like εννοείται. Περιμένω και ένα subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστείς. Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την μπλούζα δεν είπαμε ότι τα σπάει. Για την μπλούζα, έτσι. Ναι. Αυτή η μπλούζα είναι. Αντιγραφή Doom σε Super Mario φάση. Και είναι κάτι Shroom τέλο πάντων. Το Mushroom, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτη μπλούζα. Ναι. Πέρασα πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω και εγώ, ναι. Και... είμαστε και γείτονες εξάλλου. Μένω μακαρόνο δεν έφαγες. Θα φάω τώρα off camera. Και πιστεύω να σας άρεσε το επεισόδιο. Όπως είπα, θέλω να δω την αγάπη σας. Και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας.